Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, εμείς το μπλουζάκι αυτό το φορούσε ο Φούντες το μέσα, στις ταινίες. Όταν έκανε τον Γόη. Στάσου, μην φεύγεις. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι. Έλα, ρε Γιώργο. Πάνε έξω, άνοιξε την εξώπορτα, ο ιδιοκτήτης φτιάχνει τις κάμερες. Έλα. Λοιπόν, μαρμίτα θα γίνει. Και μαρμίτα θα γίνει και θα έχει ωραία θέματα και θα ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουμε, γιατί η τηλεόραση πλέον δεν βλέπει, λέει, ο κόσμος. Δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Γιατί δεν βλέπει τηλεόραση? Όλοι με ένα κινητό στα χέρι, λέει, και παίζουν, λέει, κλικ-κλακ κτλ. Και βγαίνουν και με παρέες, κοριτσάκια μικρά, ξέρω εγώ, κοπέλες, παρέες, αγόρια κτλ. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, λέει, δεν έχουν συνομιλία, δεν φλερτάρουν, δεν ανταλλάσσουν απόψεις.
Είναι λέει με το κινητό το ένα με το άλλο λέει και παίζουν με τα κινητά, δεν μιλάει ένας με τον άλλον. Αυτό έχει καλά, έχει θετικά και αρνητικά. Στα θετικά πάω πρώτα. Στα θετικά είναι ότι δεν πρόκειται να μαλώσεις. Δεν μπορείτε να παρεξηγηθείς. Δηλαδή, άμα πας σε ένα μαγαζί 4-5 άτομα ή έχει φωνή, έχει ξέρω εγώ ηχείο ή παίζει μουσική, δεν παίζει μουσική. Και είναι 5 άτομα, 6 άτομα, φωτιά δεν ακούς, ναι. Έχει 5 άτομα, 6 άτομα να πούμε και δεν μιλάει κανένας ο ένας με τον άλλον και μιλάει ο ένας με τον άλλον. Αυτό έχει γίνει πολύ. Ναι, σταμάτα με το κινητό. Μπαίνει Facebook, αυτό κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθείς. Σπάνια περίπτωση να μαλώσεις. Να μαλώσεις μέσα από το Facebook. Να μαλώσεις με αυτόν που είναι στο άλλο το Facebook. Ωραία. Αλλά να μαλώσει η παρέα, να παρεξηγηθεί, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το θετικό. Θετικό είναι όταν, ας πούμε, πας στην τράπεζα, λέει μπορεί να πληρώσεις το έμφυα, να μην πας στην τράπεζα. Να μην στηθείς την ουρά, να βάλεις μια εφαρμογή, λέει, και να το πληρώσεις. Και αυτό είναι πολύ καλό. Το άλλο είναι ότι μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλον, λέει αυτός, λες εσύ, να υπάρχει περίπτωση να δεις το βλέμμα του, να δεις πώς είναι, ας πούμε, η γκριμάτσα του και μπορεί να μην καταλάβεις και πολλά πράγματα. Αυτά είναι θετικά πράγματα. Τότε αρνητικά είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν έχεις, ας πούμε, αυτό που λέμε την τριβή. Εκεί την τριβή την πολύ τι να την κάνεις, να πούμε. Οπότε αυτοί που είναι τώρα 50 χρονών, 60, 48, 54, αυτοί κολόγεροι σαν και εμάς, μαλώνουν τα παιδιά, λέει, γιατί λέει, πήρε τα κινητά, εσύ γιατί έπαιζες Pac-Man, μαλάκα, του λέω, όταν πριν 30 χρόνια, έπαιζες Pac-Man. Γιατί έπαιζες Tetris, να πούμε, και τα λοιπά, ναι, γιατί έπαιζες κούλο χέρι που πρώτη Δευτέρα να... Κάθε εποχή λοιπόν, έχει τα ήθη και τα έθιμά της. Λες, γιατί δεν έχεις τον Ντρούλιν και τον Μπουγάτσα, γιατί ο Ντρούλιν και ο Μπουγάτσας και ο Τρέγιας ήταν μιας άλλης εποχής. Τα ήθη, τα έθιμα ήταν άλλης εποχής, οι παραστάσεις ήταν άλλης εποχής. Πρέπει να πηγαίνουμε κάθε φορά και σε μια διαφορετική κατάσταση. Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Καταρχήν, ο Φυρός σήμερα σκόνταψε. Ο Αγροτικός Αστέρας έφερε 0-0 με την ΑΕΠ Οδίων Ηρακλής εκτός έδρας στην επανομή. Εξορία το στείλω τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής, ας πούμε, είναι ένα σωματείο το οποίο είναι προς εξόντωση. Αυτοεξοντώθηκε, αλλά μαζί με την αυτοεξόντωση τον πυροβόλησαν και οι γύρω-γύρω καταστάσεις. Ο γιος του Φυρού, που είναι φίλος μου, ο Άγγελος, έχει φτιάξει μια ωραία ακαδημία τερματοφυλάκων. Φυρός goalkeeper, goalkeeper pink, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εξειδικευμένη προπόνηση τερματοφυλάκων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου Νέας Κρίνης, κάτω εκεί στους Ψαράδες. Με ένα γήπεδο με συνθετικό χλωοτάπητα 11x11, ένα γήπεδο 9x9 με φυσικό χλωοτάπητα, χόρτο και ένα πλήρες εξοπλισμένο γυμναστήριο, βάρη, κοιλιακή, ιστορίες κτλ. Οι εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν τους μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι θέλουν την ατομική προπόνηση του τερματοφύλακα. Τις προάλλες ήμουν στην τράπεζα στην Alpha Bank. Βρήκα ένα παλιό τερματοφύλακα Β' Εθνική, έπαιζε και έκανε σπουδαία δουλειά σαν προπονητής τερματοφυλάκων, ο Γρηγόρης ο Καραβέλης. Μου λέει, μια φορά την εβδομάδα, λέει, κάνω στα 50 φεύγα μου μια ατομική προπόνηση τερματοφύλακα. Και γίνομαι, λέει, κομμάτια. Έλα, λέει, να κάνουμε. Λέω, όχι. Πάω στο box, λέω, καλύτερα είναι και το τρέξιμο. Γιατί τώρα, άμα πάω και κάνω ατομική τερματοφύλακα, θα πάθω ζημιά. Θα πάθω θλάση οπωσδήποτε. Είναι μια άλλου είδους προπόνηση. Εκρηκτική κι αυτή. Τώρα, πού μπορεί να το βρει στο Φυρό, τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι ο γιος του Φυρού και έχει μαζέψει 7-8 goalkeeper από όλες τις ηλικίες, έχει και τους ανθρώπους τους δικούς του και γυμναστές και μπορείτε να πάρετε στο 6983-609-035. Ξαναλέω, 6983-609-035. Και αν δεν βρείτε το τηλέφωνο ή το ξεχάσετε, εγώ θα το ξαναπώ, πάτε στο Ζάμπινγκ, εκεί αράζει ο Φυρός μετά την προπόνηση του Αγροτικού Αστέρα, ο οποίος έχει 4 πόντους σε 2 μάτς και πάει για να σωθεί ο Αγροτικός Αστέρας. Τον παράτησε ο νεόπλουτος ο πρόεδρός του και εκεί ο ερασιτέχνης προσπαθεί, ας πούμε, να βρει μια άκρη και ο στόχος είναι η σωτηρία, όπως ο στόχος για τη σωτηρία είναι και για τον Ηρακλή. Ένα είναι αυτό. Πάμε στο άλλο το κομμάτι, να πω ότι έγινε η έκθεση μελιού στη... Φεστιβάλ μελιού, όπου πήγα και εγώ εκεί σήμερα για να δω τον φίλο μου τον Γιώργο από τη Χαριλάου, ο οποίος είχε το δικό του περίπτερο εκεί με τους συνεργάτες του και συνεταίρους του, φίλους του.
Ήπια ρακόμελο, λίγο βέβαια, και δοκίμασα τριών διαφορετικών μέλια. Τη Στάσου ήταν το καλύτερο. Στη γλώσσα τη δική μου, το θασίτικο. Αν και τους θασίτες δεν τους γουστάρω πολύ, γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά εκεί πέρα, που πήγα εγώ με τον Καζαβίτη εκεί στο ξενοδοχείο του φίλου μου και συνεταίρου. Απλωνόμαστε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Φουκαράδες είμαστε. Πρέπει να απλωθούμε. Από το γύρο πάνω δεν πρόκειται να βρει άκρη. Τηλεάστη είσαι 10 λεπτά τη μέρα. Μετρόπολης περνάς από το. Από τον όλυμπο από πίσω δεν το ακούν. Τραβάς δεύτερο πόδι Χαλκιδική, πάλι δεν το ακούν. Είμαστε δηλαδή σε μια εμβέλεια λίγο περιορισμένη. Οπότε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί με τον Γιώργο. Γιώργο, καταπληκτικά ήταν. Ωραία, ήταν, το αγκάλιασε πολύ ο κόσμος. Πολύ κόσμο ήταν. Ναι. Πολύ κόσμο ήταν. Παρόλο που το Σάββατο δεν μας βοήθησε καθόλου ο καιρός. Ευρωχούσε. Ναι, ναι. Και είχε και ψύχρα. Γενικώς την Κυριακή και την Παρασκευή. Ναι. Παρόλο που μιλούσε και ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, όλοι ήρθαν να φάνε το μέλι τους να γλυκαθούν. Ήρθε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Ήρθε, ναι. Τον έδωσες μέλι. Ναι. Τον έδωσες. Μπα, όχι. Δεν ήρθε από εκεί να ψωνίσει. Ναι, ήρθε από την άλλη μεριά. Προφανώς δεν ξέρω. Εντάξει, καλός άνθρωπος είναι ο Πρωθυπουργός. Πέρασε τα μνημόνια, δεν μιλάει κανένας. Δεν διαμαρτύρεται. Αυτό δίνουμε κι εμείς μέλι τον κόσμο, το γλυκάνουμε. Όχι, καλός άνθρωπος από την προβάση. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος γυρνάει, ρε παιδάκι μου, προς τα προϊόντα της φύσης. Ναι. Αποφεύγει πλέον τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τα μεταλλαγμένα, Εντάξει τώρα τα μεταλλαγμένα. Εγώ δεν θέλω να πω, γιατί όχι, δεν έχω θέλω στοιχεία. Να πω εγώ. Ναι, εγώ δεν έχω στοιχεία. Έχω ένα σκηνοθέτη. Το σούπερ μάρκετ στηρίζει τον μικρό παραγωγό. Και ας είναι, και εδώ να το τονίσουμε εν καιρό κρίσης, ο μικρός παραγωγός πιο ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Άκου, Γιώργο. Έχω ένα σκηνοθέτη κονγκολέζο εγώ, τον Πόκο Λόκο. Ναι. Σκηνοθέτης. Εκεί που κάνω ραδιόφωνο, έχει ένα δωμάτιο πιο εκεί και βγαίνω για το τηλεάστη. Και με βγάζει μέσω Skype. Ναι, ωραία. Skype, ναι, πολύ ωραία. Και μου λέει, ρε, εμείς στην Αφρική, εκεί στο Κονγκό, μου λέει, ναι, τι, καρκίνο δεν έχουμε, λέει. Έχουν 2% καρκίνο. Λέω, γιατί. Γιατί τρώμε το κορκόδιλο, λέει, από εκεί που βγαίνει, δηλαδή δεν είναι μεταλλαγμένος ο κροκόδιλος. Ο βόας, ας πούμε, που τρώνε στα σαλάμι βόα. Λέει, από τις γυναίκες, λέει, απαγορεύεται οι γυναίκες να φάνε βόα. Τις τρώνε άλλο βόα, το μαύρο το βόα. Λοιπόν, και δημιουργείται μια κατάσταση τέτοια, να πούμε, και δεν έχουν καρκίνο. Μας βάλανε, λέει, στη λίμνη, λέει, τον έμπολα όμως. Κοπανίσανε στη λίμνη τον έμπολα. Είναι μερικές περιοχές, η Ιρλανδία ή Βόρειο Πόλο, Νότιο Πόλο, εκεί όπου οι πολίστες, αυτοί που οι κάτοικοι του Πόλου, τρώνε τα προϊόντα. Τι λες, ρε, οι πολίστες. Στο Βόρειο Πόλο δεν είναι. Ναι, οι πολίστες. Πώς να τους πω. Πολίστες είναι. Στον Βόρειο Πολίστας και Νότιο Πολίστας. Έτσι δεν είναι, ρε μαλάτο. Τι κουστούμια είναι αυτή, ρε. Πιθανούν. Τι. Μου την έδωσε ο Μητροπολίτης ο Άνθιμος, γιατί αυτοί που δεν τους αρέσουν τα ρούχα μου δεν φέρνουν κανένα ρούχο να βάζω να τους αρέσει. Ας το δώσω Άνθιμος. Και μου το έδωσε ο Παναγιώτατος. Μάλλον θα το έδωσε κανένα φτωχός εκεί και. Ποιος αποκλείεται ξέρει. Από την τσέπη του Άνθιμος να βάλει λεφτά να στα δώσει. Κανένα φτωχός βιομήχανος. Κανένα φτωχός βιομήχανος. Πού είχαμε μείνει, στους βορειοπολίστες, ναι. Δεν έχουν καρκίνο αυτοί. Γιατί λέει, καρκίνο, πώς μπορεί να βγάλει καρκίνο, στο έντερο ας πούμε. Έχω ένα φίλο φορτηγατζή. Μου λέει, πάω λέει απάνω. Ολλανδία και τα λοιπά. Πάω λέει, παίρνω τα γουρουνάκια, δίνω τα γουρουνάκια να πούμε, τα φορτώνει στο φορτηγό τα γουρουνάκια. Τα γουρουνάκια είναι τόσα. Όσο είναι το σκυλάκι μου η μίνι, 2.800. Η μίνι, 2.800. Τα βάζω λέει στο φορτηγό. Καζατζίδης παίζει ιστορία, ξέρω εγώ, τα μάτια σου τα μελαγχολικά, πουλόπλος κτλ. Φτάνω, λέει, έρχομαι εδώ πέρα, λέει, στο αυτό να τα δώσω τα γουρουνάκια. Ανοίγω, λέει, την κουπαστή, να πούμε, να βγάλω τα γουρουνάκια. Τα γουρουνάκια έχουν γίνει, λέει, σαν το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο. Έχουν μετατραπεί, λέει, μέσα. Μα πάμε, λέει, πώς, το φορτώσα, λέει, πώς τα λένε. Ένεση κτλ. Τα πάει στον κρυόπολη, τα τρώσαι εσύ, λες, έφαγα κρέας, όμως κτλ. Έφαγα κρέας. Μετά τι λέει, έφαγα κρέας από εκεί, κοτόπουλο. Α, έφαγα ένα κοτόπουλο. Το κοτόπουλο ήταν νοχελικό όταν γεννήθηκε. Του πατάει ο άλλος μια ένεση το κοτόπουλο. Γύρισε το κοτόπουλο. Γαλοπούλα. Σαν και αυτό που φυλάει το σαβίδι, να πούμε. Με εκείνο το σβέρκο, να πούμε. Κατάλαβες. Ναι, έτσι το κοτόπουλο. Τρώω το κοτόπουλο. Εγώ τρώω, λέει, κοτόπουλο, λέει, και ψάρι μόνο. Κοτόπουλο, λέει, και ψάρι τρώω. Τρώει το κοτόπουλο, το οποίο ήταν τόσο εκείνο. Ήταν σαν το πουλί του. Να μην πω σαν ποιο, και εδώ έγινε το σαν το πουλί του Σανκαρετό. Το κοτόπουλο, να πούμε, το τρώω στο κοτόπουλο. Τις προάλλες έτρεχα τζόγκινγκ στην προβλήτα εκεί του Θερμαϊκού. Βλέπω δύο Αλβανούς με τις. Πώς το λένε, με τις μπετονιές, να πούμε. Σταματάω στο 5ο χιλιόμετρο, έχω καμιά 100 μέτρα να κάνω λίγες διατάσεις. Του λέω να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι, φίλε μου, λέει. Λέω εδώ, λέω ψαρεύεις, ναι, ψαρεύω. Λέω, θα τα φας τα ψάρια, λέει, θα τα φάω τα ψάρια. Είναι δυνατόν να μην πεθάνεις από καρκίνο του παχαίου σεντέρου, άμα φας ψάρια από το θερμαϊκό κόλπο, ρε. Και μπορεί να βγάλεις το τέρας του Λοχνές, ρε, με δύο κεφάλια κιόλας.
Τέλος πάντων, ωραία η έκθεση μελιού, ναι, μ' άρεσε πολύ. Το ρακόμελο, πώς πίνεται, Γιώργο? Γιώργο, πώς πίνεται το ρακόμελο? Δηλαδή, έτσι όπως μου το έδωσες, ή βάζεις παγάκια και τέτοια? Κοίταξε, πώς, δηλαδή, άμα βάλεις παγάκι, δηλαδή θολώνει σαν το τσίπουρο? Οι περισσότεροι το πίνουν ζεστό. Είναι ένα ζεστό αφέψιμα. Σαν αφέψιμα. Ναι, είναι ένα ζεστό. Με αλκοόλ πόσο τα 100, ας πούμε? Ανάλογα, αυτό είναι τη συνταγή. Τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά τώρα στον αέρα. Είναι ανάλογα τη συνταγή. Α, ναι, έχει πολύ δηλαδή, λίγο. Ναι, αρκετό είναι. Κοίταξε, γενικώ να ξέρει. Δηλαδή, βραστό είναι πιο ωραίο, δηλαδή. Είναι γεγονό ότι το πρόβλημα, ξέρει ποιο είναι σε πολλού, γιατί την πατάνε πολύ. Γενικά, όταν η ζάχαρη συνδυαστεί με το αλκοόλ, με τη λογική δηλαδή. Θέλαμε δει ένα 94 και 121 κιλά, με περιμένει μετά την εκπομπή να με πρίξει με τα μπράτσα του. Αριστοκλή. Ναι, εγώ στο Κόρντεμπα πίσω είχα ένα όπλο. 2 ευρώ έχει η σφαίρα. Ένα 40 πόσο την πήρα. Σου κάτσω μια εδώ ανάμεσα στα μάτια, πώς σε λένε, Αριστοκλή. Θα πεταχτεί το κρανίο σου στα δύο, να πούμε. Μην κάνεις μαγκές, γιατί ο άλλος δεν ξέρει τι έχει μέσα στα μάτια. Εγώ μαγκές δεν κάνω. Συνέχισε, φίλε. Ναι, μην κάνετε μαγκές. Οι μαγκές δεν κάνει. Θα βγει κανένας 1,70, όπως στη γειτονιά μου έχω. Βλέπω ένα τύπο περπατάει 1,70, 60 κιλά. Σαν το Μάτζιο το Γιώργο. Με λέει, το βλέπεις αυτόν? Λέει, ναι. Ξέρεις για πότε σου βγάζει το σπλάχνο? Ναι. Ξέρεις για πότε, λέει, σου βγάζει το σπλάγμα? Ερυπή οφθαλμού, τι είναι? Ο μεγαλύτερος μαχαιροβγάλτης των Βαλκανίων. 1,70, 60 κιλά. Μην κάνετε μαγκές. Μη. Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, ναι, το θέμα. Πού να φτάσετε, ρε βρωμόγυφτη, τουρκόσπορη, να πούμε. Βλαχό. Τι να σας πω. Το ντύσιμο, ρε. Ούτε εγώ ούτε κανένας δεν μπορεί να φτάσει. Η μυρωδιά του. Πώς λέγεται η μυρωδιά? Τσερούτη. Όχι. Πώς? Αρμάνι κόουντ σήμερα. Α, σήμερα Αρμάνι. Τα αλλάξαμε. Ω, αρμπασοκάρα. Κόουντ. Κύριε μου, πού να κάνετε, ρε βλάχη, μπροστά στο. Εγώ τον ζηλεύω. Είναι κοκέτης άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι. Κοκέτης. Περπατάει το κομπολό. Αρχοντάνθρωπος. Συνέχισε. Εσύ θα πεις για την Καλαμαριά μετά. Για κάνε προφίλ λίγο. Αν φας. Κάνε λίγες μύτιες αγώνι. Γαμψοειδή. Με το σαγόνι, όσο γερνάει, φέρνει λίγο από Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Μύτη, σαγόνι από εκεί. Έχω σχέση με τον προπονητή τη Καλαμαριά? Δεν ξέρω αν έχει σχέση. Δηλαδή, α πούμε, μοιάζει τον προπονητή. Μοιάζει, ναι, μοιάζει. Σοβαρά. Ναι, μοιάζει. Πρέπει να γνωριστούμε. Ναι, μοιάζει. Έτσι από το φωτιά του το Μιχάλη. Ναι. Γαμψή μύτη και σαγόνι από κάτω, όσο γερνάει, κάποια στιγμή θα ενωθεί το σαγόνι και θα πεθάνει. Έτσι έχουμε πάει. Ναι. Μόλις η ένωση. Έτσι γεννήθηκα, τι να κάνω. Σε ποιο γεννήθηκα. Κάτι γύρω στο Λούκι Λουκ, δεν ξέρω, διάβαζε Λούκι Λουκ που είχε κάτι, εκείνο το νεκροθάφτη. Ο νεκροθάφτη. Και τη μύτη, ναι, και το τέτοιο. Συνέχισε το και πάμε μετά, γιατί έχει να δώσει ένα μήνυμα, λέει. Α, ναι, έχει να δώσει ένα μήνυμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γενικά, κοίταξε, αυτά όλα θέλουν ρέγουλο. Εννοείται αυτό. Ναι. Επειδή είναι γλυκό, ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Σε παρασύρει σαν τη Σαντριά. Ναι, νομίζεις ότι είναι χαλαρό αυτό, μωρέ. Σωστά, ναι. Δηλαδή είχαν έρθει κάτι φίλοι εκεί πέρα και πίναν και κάναν και ράνε, είχαν κοκκινήσει τα κεφάλια τους. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτά. Κάτσε, ο κόκκινος που το είχε πει. Και είχε πει, το είχε μελετήσει. Βόρειο Πόλο, Γρυλανδία και Ισλανδία δεν έχει καρκίνο. Άντε το πες για δικό σου Σαύρα. Όχι, ρε Γρηγόρη, εσύ το είπες. Εσύ το είπες, δεν το ξέρω. Το Γρηγόρη λες να τον αρέσει άμα τον πάμε κανένα ρακόμελο. Τα πίνει αυτός αυτά. Δεν ξέρω τον πούστη, αν θέλει ρακόμελο. Αυτός πίνει τσίπουρο με γλυκάνι. Τσίπουρο να τον πάμε. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ, ναι. Τσίπουρο λοιπόν, να τον πάμε. Εγώ ναι. Στα μέλια θέλω να. Αυτά ήταν εντάξει. Ναι, ο κόκκινος το είπε, έχει δίκιο. Το είχε κάνει μελέτη. Αυτά ναι. Εμείς για μέλια βγάζουμε. Αυτά ήταν μόνο και μόνο για το φεστιβάλ. Δεν βγάζουμε. Ρακόμελο κόκκινο. Ναι, ζεστό. Ναι. Άμα κλείνει φωνάρα το εκείνη η Χουάνη. Το φέρουμε, το γλυκάνουμε. Ναι. Εγώ θέλω να μείνω στα μέλια. Ναι. Ότι γενικώς έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα παιδιά. Ναι. Και να προσπαθήσαμε όλοι μαζί, ήταν ομαδική προσπάθεια. Πολύ ωραία. Τα πολύ μέλια μας, ειδικά αυτό τη στάση, είναι φανταστικό. Εγώ συνήθως σπάνια βγαίνω στον αέρα να πενέψω τα δικά μου τα προϊόντα. Αλλά γι' αυτό πραγματικά και εγώ ίδιος και το έδειξε και ο κόσμος σε σχέση με τα υπόλοιπα πεύκα, δεν έχω λόγια. Δεν είναι από αυτούς με ξέρουν αυτοί εδώ που βγαίνω. Δεν έχω βγει ποτέ. Ραπ είναι 21 χρονών και ακόμη με το πουλί στο χέρι. Δεν μου κάθεται ούτε στην εκείνη γιατί να κάνω. Αν ήξεραν οι θηλυκές μύγες την αξία που έχει το πουλί σου, θα έκανες πολλά πράγματα. Καλύτερα δεύτερον, να ξεκινήσει από κουνούπι. Μη. Άκουδο. Όταν φτάσεις να έχεις αξία, το πουλί σου δεν θα είναι σηκωμένο. Είναι αυτό που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Όταν θέλαμε, λέει, να φάμε και μπορούσαμε να φάμε, δεν είχαμε. Και όταν είχαμε, λέει, λόγω των προβλημάτων υγείας, δεν μπορούσαμε να φάμε. Λοιπόν, τι να κάνεις. Θέλω να κάνω ποτό παραπάνω, ρε φίλε. Και τι είναι να κερνάει τα ποτά 21 χρονών. Εδώ 40 χρονών. Από τον μπαμπά του στη σύνταξη. Ναι. Εύκολα τα βλέπεις, Γιώργο. Έτσι γίνεται. Εύκολα τα βλέπεις. Δηλαδή, μισό λεπτό, όλα αυτά τα 20χρονα που βγαίνουν έξω και τρώνε και πίνουν, πού τα βρίσκουν. Δεν ξέρω. Θα πάει να βρει καμιά 35 χρονών, να την αλλάξει τα πετρέλα και τελειώσει η φασαρία. Σωστό και αυτό. Την έχει βαρεθεί ο άντρας της,
Πάει ρίξει κανένα. Έχει εκεί πέρα πολύ κόσμο έξω. Έχει καμιά μιλφάρα εκεί, καμιά αυτή. Κλείσει τα μάτια εκεί, θα μπει, θα βγει. Θα πάρει το κολλάι. Τι άσε κάνω εγώ τώρα στα 49 ευρώ. Εσύ που στέλνει αυτό το μήνυμα, τι έκανε στο μπάσκετ. Δεν είδε σήμερα. Δεν είδε. Δεν παρακολούθησε. Άστα τα εμπαδικά μετά. Τελειώσαμε με το μέλι. Ή έχει να. Τελειώσαμε με το μέλι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι απολωνιστή. Το βλέπω κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη πάω στην ταβέρνα στο Τριάδι του Φαρσαλινού. Έχει τρομερά κρέατα εκεί. Φοβερά κρέατα. Δηλαδή το καλύτερο κρέας που έχω φάει τα τελευταία 20 χρόνια το έχω φάει στο Φαρσαλινό. Και δεν το λέω επειδή είναι πελάτης μας, επειδή είναι η αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος έγινε Απόλλων Πόντου. Οι Καλαμαριώτες και κάποιες άλλες ποντιακές ομάδες, όπως διάβασα στο διαδίκτυο και με ενημέρωσαν από την Κομωτινή, έπαιζε Πανθρακικός, πάει ποντίον στη Βύτερα Τεχνική. Βύτερα Τεχνική είναι ο Πανθρακικός. Βάζουν αυτοί ένα. Έλα εδώ, μην μιλάς. Βάζουν εδώ ένα, μια φανέλα που γράφει πόσοι νεκροί πόντι ήταν να πούμε στην καταστροφή το 22. Και έρχεται η ΕΠΟ και λέει: σωστά στις ομάδες αυτές, αυτός διαμαρτύρεται και λέει: όχι κύριε, λέει, αυτό είναι πολιτικό μήνυμα. Δεν μπορεί να περνάτε πολιτικά μηνύματα σε αθλητικά σωματεία, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά, διότι η FIFA σωστά απαγορεύει τα πολιτικά μηνύματα. Βγήκαν εκεί κάτι ποντιακοί σύλλογοι, αυτό και τα λοιπά, ενάντια στην ΕΠΟ. Ακούστε, ο νόμος είναι σαφέστατος. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Είναι πολιτικό το μήνυμα. Σ' ακούω. Ναι, τι να πω. Να πω, ας πούμε, σε ευχαριστώ που... Ναι, μη με ευχαριστώ. Ας πες το μη. Το μήνυμα είναι απαράδεκτο. Γιατί πες. Απαράδεκτο. Γιατί δεν πει. Γιατί, δηλαδή, ας πούμε, γιατί πότε αυτή εδώ πέρα... Εσύ είσαι πότε. Ναι. Φαίνεται. Ναι. Τι θέλει να δει, ας πούμε, δηλαδή βγαίνει η ΕΠΟ τώρα για να πει ότι ξέρει για του πόντιου. Είναι πολιτικό το μήνυμα, να ξέρει για του πόντιου. Γιατί δεν είναι πολιτικό, δηλαδή. Μαρσάρι, ρε φίλε. Πολιτικό είναι το μήνυμα. Για του άλλου τι είναι. Για άλλοι, ας πούμε, που είναι. Μόνο για του πόντιου. Ρε, οι πόντιοι βγάλανε φανέλα με 287.000 νεκρού. Μοιάζει δηλαδή την FIFA και την UEFA πόσοι νεκρού είχε εσύ. Δεν του μοιάζει. Να του μοιάζει. Τι διαμαρτύρεστε. Διαμαρτυρόμαστε για αυτό το θέμα. Ποιο θέμα διαμαρτύρεστε. Μην αγριεύεσαι, μίλα, διαμιλείς, μη φοβάσαι. Τι να πω ρε. Στην Ανίτα Πάγια βγήκε στις προάλλες. Να πω εγώ κάτι. Να πεις εσύ κάτι. Βγήκε στην Ανίτα Πάγια και έψαχνε γυναίκα μαλάκα. Το Μακεδόνες. Κάτσε να φανιάρει από γέλιο ο Γιώργης. Ποιος Γιώργης. Όχι, με τα μέλια. Στανιάρε με το γέλιο, εντάξει. Ναι. Πάμε λοιπόν. Αν αυτό είναι πολιτικό μήνυμα, αυτό που κάνουν οι ψευτομακεδόνες οι Σκοπιανοί δεν είναι πολιτικό μήνυμα. Γιατί είναι ψευτομακεδόνες. Που κατεβαίνουν με το έτσι θέλω, θα σου πω αμέσως. Γιατί είναι ψευτομακεδόνες. Αφού οι σύμμαχοί μας. Και γράφουν Μακεδονία. Δεν το γράφουμε με το έτσι θέλω. Το χάσατε το όνομα, κύριε. Δεν χάσαμε τίποτα. Το έχασε το όνομα. Πρέπει να του αναγνωρίσει η Ελλάδα. Όχι. Τι μιλάτε, ρε. Ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό. Να η Αμερική, τα Σκόπια τα λέει η Μακεδονία. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν το Μάκη τον Ψωμιάδη τον φέρανε από τα Σκόπια στην Ελλάδα, όταν το Πασαπόρτ έλεγε Μακεδονία, ο μαλάκας ο υπάλληλος που το έβαλε εδώ στην Ελλάδα τη σφραγίδα νομιμοποίησε το όνομα στην Ελλάδα. Τίποτα. Κύριε Μαλάτο. Τίποτα. Α, λοιπόν. Λοιπόν λέγε. Αυτοί καταρχήν ήρθαν εδώ το 700 μετά Χριστόν. Ναι. Είναι Σλάβοι. Ναι. Το είχε παραδεχτεί και ο πρόεδρος του Σογλιγκόροφ που του κάνανε και απόπειρα δολοφονίας. Ναι. Για τους νεκρούς. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα αποδεδειγμένα. Άρα αυτή με το έτσι θέλω ένα λεπτό. Μην μιλάτε που μιλάω. Μην τον διακόπτεις. Άρα λοιπόν αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα τέτοιο και εμείς αντιθέτως έχουμε δικαίωμα διότι κατεσφάγησαν 353.000 Έλληνες από τους κουμπάρους ενός πρώην πρωθυπουργού και αυτό ενώ έπρεπε να έχει αναγνωριστεί μαζί με τη γενοκτονία των Αρμενίων σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές των κομμάτων πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη, ψήφισαν εναντίον. Αυτό που λέω εγώ γιατί έχει γίνει έτσι. Ας βγει να με διαψεύσει κάποιον. Λοιπόν, άρα δεν είναι πολιτικό μήνυμα, είναι ένα μήνυμα διαμαρτυρίας για τους ανθρώπους που κατεσφάγησαν, που εξορίστησαν από τις οικίες τους
Οι Ίωνες ήταν 5.000 χρόνια στα παράλια της Μικράς Ασίας και από εκεί και πέρα δικαιούνται να διαμαρτύρονται. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, η κυρία ΕΠΟ, που μόλις σας κάνει ο Ερντογάν ξουτ, βάζετε την ουρά στα σκέλια και τρέχετε, όχι εσείς, και οι πολιτικοί προϊστάμενοι σας. Έλα ρε, τι... Και έχω πει ότι ο Τούρκος, όταν του δείχνεις τα οπίστια σου, σου δείχνει τα μπροστινά του. Καλά είναι λοιπόν να αρχίσουμε να δείχνουμε και εμείς τα μπροστινά μας. Τους είχα απέναντί μου στην προκάλυψη 18 μήνες, ξέρω πώς φέρονται και ξέρω και τι θέλουν. Προχωρήστε. Μάλιστα, κύριε μου. Εγώ ξέρω ότι ο Αμερικάνος που είναι σύμμαχος, που σε φυλάει τα σύνορα, μην πει εδώ κανένα να σου κάνει τον πισινό σαν τον πηγάδι του με λιγαλά. Λοιπόν, ναι. Αυτός λοιπόν λέει τα Σκόπια Μακεδονία. Ναι. Το όνομα εχάθηκε από τους Έλληνες πολιτικούς. Το είπε ο Μέγας Μητσοτάκης. Λέω ότι Σκοπιανοί δεν θέλουν να λέγονται Μακεδόνες. Ναι. Και τι έγινε, η ουσία ποια είναι. Η ουσία ποια είναι, πώς θα λέγεται. Ότι καρτογραφούν την ιστορία. Εντάξει. Αυτό το κρατήδιο τώρα, γιατί ναι, μου ανέβηκε και το αίμα στο κεφάλι. Μη το κάνεις. Ναι, θα το κάνω, ναι. Το κάνανε, ναι. Γιατί εκεί πέρα είναι χώρος παραγωγής ναρκωτικών ουσιών. Ενώ εμείς τι παράγουμε. Εμείς δεν παράγουμε τίποτα. Πήγες στη Δράμα να δεις εκεί τις φυτίες. Επίσημα λέω. Λοιπόν, άρα τα ξέρουμε τι κάνουνε, ναι. Δεν είμαστε πολιτικοί όμως, ναι, ναι. Οι πολιτικοί πρέπει να αντιδράσουν. Και οι πολιτικοί έπρεπε να έχουν αντιδράσει ήδη από το 1990-91, ναι. Που έδωσε ραντεβού ο Μιλόσεβιτς στο συγχωρεμένο τον Μητσοτάκη, τον Κώστα, ναι. Και αυτός δεν το δέχτηκε. Είχανε ραντεβού στα Σκόπια. Μπες μέσα, βάλ τους αστυνομία, στρατό, υπουργούς. Αδέρφια μας, ελάτε εδώ, ναι. Γιατί το μοναστήριο, η Γευγελή και άλλες πόλεις εκεί είναι ελληνικές. Ναι. Έχουμε 300.000 ανθρώπους εκεί παραπεταμένους, κύριε Κοντζιά. Πού τους έχουμε. Στα Σκόπια. Θέλουν οι Σκόπιανοι τώρα πληρώνουν 40% εφορία και δεν ενδιαφέρει τι θέλουν. Ναι, δεν νομίζω ότι θέλουν. Μα αυτό. Γι' αυτό λέει λοιπόν τις επιχειρήσεις. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό πάμε τις επιχειρήσεις μας επάνω. Αυτό είναι παροδικό. Μπορούν οι Έλληνες ψηφίζοντας κάποιον άλλον πέραν των μνημονιακών να αλλάξει. Αυτά είναι εύκολα πράγματα. Τα δύσκολα είναι να σου, ναι, ακροτηριάσουν το κράτος, ναι, που σου ζητάνε οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, ναι, οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι προσωρινά δεν ζητάνε. Τι θέλουν, ναι, να γίνουν κομμάτια της Ελλάδος. Όχι, ας έρθουν να πάρουν τη φορολογία. Να πάρουν τη φορολογία, δεν είναι αυτό. Τι η φορολογία, ναι, σου λέω, φτιάχνεται αύριο το πρωί. Α, ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί να πω και κάτι άλλο, να το τελειώσω. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Συνέχεια 7 χρόνια ο ελληνικός λαός κάνει θυσίες. Λοιπόν. Το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά του χρόνου θα είναι στα 345 δις ευρώ. Τι γίνεται τώρα. Ή Μάρτον. Ναι. Οπότε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ναι, ότι ρίχνουμε λεφτά, ναι, σε πηγάδι δίχως πάτο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Βγάλτε τα πετρέλαια, τα ουράνια και τα αυτά και... Τι να τα βγάλει. Πουλιτάρια. Αυτός πουλιτάρια. Που τα βγάζε τα πετρέλαια, οπα, πήγε φυλακή. Ποιος. Και τον αναθεματίζουνε. Για τον Παπαδόπουλο λέει τώρα. Βεβαίως, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο καλά, λέω. Ναι. Άδικο έχω. Δημοκρατία έχουμε. Άδικο έχω. Εμείς αντίθεση με την δημοκρατία. Εκείνη, δημοκρατία έχουμε. Άστο να τα λέει. Δημοκρατία. Ποιος άλλος έβγαλε πετρέλαιο. Δημοκρατία, συμφωνώ, δημοκρατία. Ποιος άλλος έβγαλε πετρέλαιο. Δεν ακούω απάντηση. Ποιος άλλος. Είναι ιστορικό γεγονός αυτό εδώ. Ποιο. Για τους φοντίους. Ναι. Που σφαγιάχτηκαν και γίνανε. Σφαγιάχτηκαν. Γιατί σφαγιάχτηκαν. Τι μαλακία κάναν και σφαγιάχτηκαν. Κάτι κάναμε. Κάτι λάθος κάναμε. Γιατί μας σφαγιάχτανε. Είναι σφαγιάχτηκαν με την έννοια, ας πούμε, από τους Τούρκους που έγινε ο πόλεμος το 12. Το 12. Το 2021. Ποιο 21. Το 1821. Όχι, το 1921 που είχε γίνει. Όχι, το 22 έγινε. 22, συγγνώμη. Μπερδεύεις τα 6 χρόνια. Τι κάναμε εμείς σαν Έλληνες. Τι κάναμε. Τι κάναμε. Μέχρι την Άγκυρα φτάσαμε. Θέλαμε να πηδήξουμε τους Τούρκους και δεν είχαμε, όχι προφυλακτικό, ούτε μισό αρχίδι δεν είχαμε. Πήγαμε εκεί να κάνουμε τους μάγκες, κατακτητικό πόλεμο. Γι' αυτό μας σφαγιάτανε. Άμα δεν κάναμε κάνουμε τους μάγκες, δεν θα μας σφαγιάτανε. Και τέλος πάντων μας σφαγιάτανε. Σφαγιάταν τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα, σφαγιάταν τη γιαγιά μου την Παρασκευούλα, σφαγιάταν τον παππού μου τον Γιώργο, του σφαγιάτανε. Ήρθαν εδώ πέρα, φέρανε, ανακτηκτήκαν οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Η ΕΠΟ λέει όμως ότι η UEFA το απαγορεύει αυτό, γιατί το θεωρεί, λέει, πολιτικό μήνυμα. Μάλιστα. Τους απαντήσαμε. Τους απαντήσαμε.
Μας καλημερίζει ο Δάκης από την Καβάλα που είναι στο Όσλο όμως τώρα και δουλεύει εκεί φορτηγό. Ο Δάκης. Ο τραγουδιστής. Όχι. Όχι, αυτός είναι ανθρωπρεπής, δεν είναι. Καλημέρα Κώστα σε όλους και ειδικά στον κύριο Μαλάτο με το απίστευτο σακάκι. Η Καβάλα έχει καλό, πώς το λένε. Χαχαχα, τι γέλιο ρε παιδί μου. Έλα ρε αλήθεια. Λέμε αργέ, έχεις αργήσει να στείλεις κανένα καλό. Δεν με γαργαλάτε να γελάσω κι εγώ. Δεν μου λες στην Ανίτα Πάνια πότε πήγες. Πήγες στην Ανίτα Πάνια, θηρίο. Σέβομαι. Έλα, σέβομαι και προσκυνώ τελείωση σου καταλήν το αφούτσι. Πότε πήγες, πραγματικά πώς πήγες, ναι. Ξεκίνησα τον Απρίλιο. Ποιον Απρίλιο? Το 14. Και έφτασες πότε? Όχι, ξεκίνησα να δει. Ήταν μέσα στο Πάσχα ήταν, ρε παιδί μου, Απρίλιο, α πούμε, ήταν μια Κυριακή πρωί. Σταμάτη. Ποια χρονιά? 14. Πήγες εκεί, πήρες τηλέφωνο την Ανίτα. Πήρα τηλέφωνο τη συνεργάτη που έχει με στο γράφο. Γυναίκα. Ναι, την πήρες τηλέφωνο και είπες τι, α πούμε, για να καταλάβω. Μα πες πάω κι εγώ. Να στην εκπομπή σου. Ναι, και τι σε ρώτησε. Τι να λέμε τώρα, ναι. Μπορώ να έρθω? Ναι. Μπορεί. Το θέμα λέει να μα ανέβει. Να μας κάνει, να μας στείλει δύο φωτογραφίες για να μπορούμε να κάνουμε. Και έστειλε τη μάπα σου. Και σε πήραν αμέσως. Βέβαια, για αυτή τη μάπα τώρα. Ναι, μοιάζει με έναν που έκανε τον κουμπάρο εκεί. Ναι, οπότε. Όχι τον κουμπάρο. Ναι. Σάστονα τώρα να το πει. Οπότε μετά. Πήγε. Με τρένο, αεροπλάνο σου θα κάνει τα. Όχι, τα έκαναν όλα τα εισιτήρια. Ποιο τα έκανε? Τα έκανε η Γιαννίτα. Σε ποιο κανάλι δουλεύει τότε? Στον Α. Στον Α. Τραβάζει πώ στον Α, κάτω κατεβαίνει. Ωραία. Μπαίνει μέσα. Μπήκα αμέσως εγώ, πήγα στα γραφεία τους, υπόγραψα ας πούμε. Τι υπόγραψες ας πούμε? Υπόγραψα ένα χαρτί ότι σε περίπτωση χειρουργού να μην κάνεις σαν διαθύμιση, σαν εξωτερικό. Διαθύμιση? Ναι. Τι διαθύμιση? Δηλαδή κάνεις πώς, τι να σου πω τώρα, κάθε τώρα και... Ναι, τι διαθύμιση? Σαν τον Παρασκευά, τον Βάσ που έφτιανε. Έφτιαχνε. Ναι, και αυτός εδώ έφτιανε διαθύμιση και έλεγε εξωτερικό ένα ευρώ που έφτιανε. Έτσι ακριβώς. Να μην την εκμεταλλευτεί. Μπράβο, να μην την εκμεταλλευτεί. Έτσι ακριβώς. Ναι, θα σε βάλω κι εγώ να υπογράψεις μετά χαρτί. Όπως θέλεις. Αν και είσαι φίλος μου, δεν θα σε βάλω. Εγώ δεν είμαι. Οπότε τι έγινε? Και οπότε έγινε. Και πήγα το Σάββατο, έφτασε εκεί το μεσημέρι. Μας πήγανε στο στούντιο μέσα, στο χώρο όλο αυτό το μεγάλο. Πού ήτανε? Στις Αχαρνές. Δεν ξέρω από ποιο. Εκεί σε βρωμότοπο. Δεν είχε πάει ακόμα στην Κάτζα τότε. Όχι, στην Κάτζα ήτανε. Στην Κάτζα ήταν. Στην Κάτζα. Εκεί ήταν μέσα Λιώνες, μέσα χώρο. Οπότε μπήκα μέσα στο σουρουγό. Μπήκα και με έναν άλλο πτυχίο που ήταν αυτό εδώ. Ναι. Ήταν και μια Αθηναία. Προχώρησα, με λέει κάνει. Η δημοσιογράφος αυτή που ήταν μαζί μου λέει: κάνει γνωριμία με αυτόν. Έκανα γνωριμία. Εγώ πήγα και. Με τον άντρα έκανε γνωριμία. Έκανα σαν να... που θα είναι και αυτό το Σάββατο. Ναι. Γύρισε και μου λέει η Έφη, μου λέει: κάνει γνωριμία, γνωριστείτε με αυτόν και αυτό θα ήρθε. Λέει: αντυχείο, λέει: να κάνουμε. Ωραία, του. Γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ, ήρθε το ταξί. Με λέει: δεν θα πάτε στο ξενοδοχείο. Πληρώνω το ταξί. Όλα πληρωμένα. Και πήγες με τον άντρα στο νοσοκομείο, στο ξενοδοχείο. Πήγαμε στο Πέστος, στο ξενοδοχείο του... στο Μαραθώνα. Στο Μαραθώνα πήγατε. Ναι, έχει ξενοδοχεία στο Μαραθώνα. Εκεί. Έχει ξενοδοχείο. Στο Μαραθώνα. Εκεί. Στη Λεωφόρο Μαραθώνα ή στο Μαραθώνα. Στο Μαραθώνα. Στο Μαραθώνα που έχει τη λίμνη. Εντάξει. Ναι. Και οπότε. Τέλος πάντων. Δεν τρέπεις ρε μαλάκα. Όχι, δεν είναι το τρέπομα. Απλά κοίταξε να δεις. Σημασία έχει ότι πήγα εκεί πέρα. Βράσε σημασία. Το story θέλω να μάθω. Να μάθω. Πάτε... Δεν πήγα εγώ μέχρι κάτω. Το story θέλω. Πήγε με τον άντρα στο ξενοδοχείο. Πήγα εκεί πέρα. Αυτό είναι σε άλλο δωμάτιο, εγώ σε άλλο. Δεν ήσασταν μαζί. Όχι. Okay. Χωριστά. Ναι. Καθίσαμε ένα βράδυ. Ήταν και για την Γερμανία, ξέρω εγώ, τουρίστρια, ξέρω εγώ, το βράδυ. Τον έλεγα εγώ. Έλα να βγουν παρέα να γλεντήσουμε γιατί είχε κάτι τραγούδια ελληνικά, κουτσούκια, έτσι λαϊκά. Άσματα. Ναι. Και αυτό λέει: κοιμηθώ. Λέω τώρα, εγώ τι να κάνω. Τι έκανε? Τι να κάνω, εκεί χώρισε τι επικέ. Πήγε κάτω με τι τουρίστρε. Ναι, τι τουρίστρε εκεί, βάλε γουίσκι, ξέρω εγώ, βάλε και αυτά εδώ. Χορέψαμε. Έσπρωξε. Τι να έσπρωξουμε, εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Τι τα πιέζε τα γουίσκι και χόρευε. Σάμπανο. Ο στόχο δεν ήταν να. Ο στόχο ήταν. Αυτό που κοιμήθηκε καλύτερα πέρα. Ο στόχο ήταν να δει να περάσει βραδιά για την επόμενη μέρα για να μπορέσω να πάω το μεσημέρι. Στην Ανίτα. Ξυπνάω το πρωί, δεν πήδηξε εσύ, δεν πήδηξε αυτό. Αφού δεν γίνεται, για αυτό το σκοπό ήρθαμε. Ήρθαμε για να βρούμε γυναίκα στην εκπομπή. Καλά, ρε Πουστή. Εδώ βρήκατε γυναίκες στο ξενοδοχείο πριν την εκπομπή. Όχι, στο ξενοδοχείο. Σαν πόντιο που είσαι, είπε, εγώ δεν πρέπει να βρω εδώ. Δεν πρέπει ήταν, να πάω δεν ήταν. Είναι από πού ήταν. Ξένοι ήταν. Ξένοι, Γερμανοί ήταν αυτοί. Δεν σπρώχνει ξένε εσύ δηλαδή. Δεν σπρώχνω, όχι. Γιατί... Το ζήτημα είναι ότι εγώ πήγα, έκατσα στο δωμάτιο. Έφαγα το μεσημέρι, έφαγα το βράδυ, βγήκα, ας πούμε,
Χόρεψες. Χόρεψα. Ήπιες. Ήπια. Δεν πήδηξες. Δεν πήδηξα αυτό. Και πήγες, την άλλη μέρα στην Ανίτα με τον άλλο που κοιμήθηκε και δεν πήδηξε. Άγριο. Αυτός δεν ξέρεις άμα πήδηξε καμιά καμαριέρα. Αυτός ήταν. Τι να σου πω, δεν κάνει τώρα να βγουν στην Ελλάδα. Οπότε. Αυτός, κοίταξε, εγώ ήμουν ντυμένος στο ΣΥΚ, όπως με είδες στην εκπομπή. Ντυμένος στην Τρίχα, ναι. Στην Τρίχα. Ναι. Αυτός που βλέπεις την μπλούζα και το παντελόνι. Λέτσος. Ήρθε, ξεκίνησε από την Παρασκευή με το καράβι. Και εμφανίστηκε το μεσημέρι. Αθλητικό παπούτσι, άσπρη κάντσα. Και μια σακουλίτσα, κλειδιά και κινητό. Και μπαίνετε εσείς οι δυο τώρα εκεί. Μπαίνουμε και οι δυο, μας ετοιμάζουν όπως καλή ώρα που είμαστε από πίσω. Ναι. Εδώ δεν ετοιμάστηκες, ούτε σε βάψαν τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου. Εδώ είναι βαφέας ο ιδιοκτήτης. Ανοίγει την πόρτα ο ιδιοκτήτης, κλείνει την πόρτα ο ιδιοκτήτης. Στην κάμερα ο ιδιοκτήτης, τον ήχο ο ιδιοκτήτης. Έχεις άλλο κανάλι τέτοιο? Όχι. Είδες λοιπόν, και εσύ. Το μόνο καλό, πήγα, μόλις έφτασε στο κανάλι, λέει να σας βάψουμε, να σας κάνουμε. Τις γωνίες, γιατί είσαι και πολλές γωνίες έχεις. Τέλος πάντων, λέω, κοίταξε να δεις. Με βάζει τώρα η κομμότρια, λέει να σε μακιγιάρουμε, να σε κάνουν. Τέλος πάντων, εγώ είχα και ένα μπουκάμισο 150 ευρώ στήγησε για να κάνω. Άκου να μαθαίνεις. Να έχω να δεις. Ναι. Τι νομίζεις. Μπήκαμε μέσα στο τέτοιο, μας βάλαν τα καλώδια, έρχεται η Εφη, λέει. Η Εφη ποια είναι? Είναι η δημοσιογράφη αυτή που μιλούσε δύο μήνες. Α, δύο μήνες μιλούσε με την Εφη. Ναι, είναι της παραγωγής της Ανίτας. Εντάξει, ναι. Οπότε μιλούσαμε, ξέρω εγώ. Ναι. Μπήκαμε στο στούντιο, βλέπω και την Ανίτα, έρχεται ξέρω. Καλή Ανίτα. Ωραία γυναίκα. Κάτσε να μας πει. Πες μας ρε εσύ, ψηλή. Είναι το ωραίο μωρό. Πώς περιέγραψε την Ανίτα πάνια, πώς είναι? Όπως τη βλέπεις. Άσε εσύ πώς τη βλέπεις. Άσε βρε τώρα όπως τη βλέπεις. Εσύ πες ότι δεν μας βλέπει, περιέγραψε την. Κλείς τα μάτια, κλείς τα αυτιά, μην βλέπεις. Είναι μια ωραία γυναίκα. Είναι ωραία, έτσι. Έκθεση 8 στο τρίμηνο. Ωραία, πόδι καλό. Ανίτα πάνια, respect. Και γκρι γόβα. Ναι. Καθίσαμε δηλαδή δευτερόλεπτα, λέει από πού είσαι, από τη Θεσσαλονίκη, ήρθα εδώ και την ακουμπήσω για να μπορέσω να βρω Να βρω γυναίκα. Γυναίκα. Ναι. Δηλαδή πήγε στην Αθήνα για να βρεις γυναίκα. Στην εκπομπή, αλλά να είναι τίποτα που. Οπότε τι έγινε, το ρεζούμε. Ξεκίνησε η εκπομπή, ναι. Πήγα κάτι τηλέφωνα. Απλά ξεκίνησε, μίλησε αυτό πιο μπροστά. Εντάξει, ήταν να βγω εγώ. Έβγαλα τον άλλον. Για να πάρω τον αέρα, παιδί μου. Εντάξει, ήταν να βγάλουν εμένα. Γιατί λόγω να είχα ένα θέμα εγώ μεγάλο. Τι θέμα είχες? Τώρα δεν κάνει να το πω. Πες τώρα πώς, τι θέμα, ποιος μας βλέπει τώρα. Τι να το πω τώρα, να σου πω τώρα θέμα. Τι θέμα. Τι θες, να σου πω 20 χρόνια δεσμό. Είχες 20 χρόνια δεσμό, παντρεύτηκες? Όχι. Είχες 20 χρόνια δεσμό και δεν παντρεύτηκες. Και πώς την γλίτωσες? Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν τ' άκουσε η Ανίτα με πήδηξε. Πήδηξε απάνω η Ανίτα. Και το πήγε 20 χρόνια. Τώρα το πήγαρε Ανίτα, το 20 χρόνια. Αγαπούσε την κοπέλα αυτή? Ναι. Μείνατε μαζί στο ίδιο σπίτι? Όχι. Δηλαδή τα είχε με μία 20 χρόνια και αυτή έμενε στη μάνα τη και εσύ στη δικιά σου τη μάνα και δεν συζήτησε ποτέ. Να σε πω, η εκπομπή που κάνουμε τώρα. Ναι. Θα κλάψουνε. Τι θα κλάψει, θα πάει. Χτυπήσει καμπάνε. Πες, εντάξει, τι. Εδώ γι' αυτό είχαμε σήμερα. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Σήμερα, δεν έχει μπάλα, σήμερα μπάλα, επειδή δεν έχει ποδόσφαιρο. Ναι. Πιο πολύ ήρθα για το να. Μην ακού τη λένε, έχει πολύ ωραίο στυλ. Γυναίκα του στέλνει το μήνυμα. Για το μαλάτο. Όχι, δε, για ποιον? Για ποιον να μιλάει. Λέγε, συνέχισε. Κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ τώρα πιο πολύ ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή σου για την Καλαμαριά. Το είπαμε για την Καλαμαριά. Πολιτικό είναι το μήνυμα, πάει. Όχι, δεν πολιτικό είναι. Κάτσε, μα μην το αφήνει τη μέση στο άλλο. Μην αφήνει τη μέση στο άλλο. Γάμα την Καλαμαριά. Καλαμαριά τώρα με τον Βεργόνη και τον Καλογέρι Χαφ. 40 χρόνια, 45 ο άλλος, 4-4-2, θα πηγαίνουν μπροστά, θα γυρίζουν με τρένο πίσω, δεν θα βγει κατηγορία. Πάμε παρακάτω. Πες μου τι θες να σε πω. Δηλαδή, τα 20 χρόνια πώς την γλίτωσες? Δεν την γλίτωσα, απλά είχα 20 χρόνια διαφορά με αυτήν. Αυτή ήταν μεγαλύτερη. Μπράβο τα γόρια. Ωραία. Εσύ ήσουν πόσο δηλαδή? Εγώ ήμουν 22 και αυτή 42. Εντάξει, πια. Και μετά πήγε αυτή 62 και εσύ 42. Ναι. Και τι έγινε? 65. Και μετά στον άλλο κόμμα πήγε. Την πέθανε τρεπούστη? Όχι. Τι? Έφυγε από καρκίνο. Έφυγε από καρκίνο. Αυτό εννοώ, ρε. Κάτσε δηλαδή είναι. Στο πούλμαν δεξιά. Το φέρετρο πήγαινε μπροστά με την νεκροφόρα και. Εντάξει. Και τι? Δεν μπορείς να βρεις μια τώρα 65 χρονών και πήγε να πας στην μπάνια δηλαδή? Τι θες να βρεις τώρα μια τώρα? Δεν ξέρεις τι έγινε με την μπάνια. Την μπάνια επειδή την έβλεπα, ας πούμε, τα απογεύματα. Δεν είχα τίποτε. Ναι. Καθόμουν, ας πούμε. Εντάξει, την έβλεπε κι αυτή. Ναι. Ναι, την έβλεπε την Ευρώπη και. Ναι. Συγχωρεμένη. Και το ζήτημα είναι ότι δηλαδή δεν φαντάστηκα εγώ. Από τι καρκίνο έφυγε αυτή? Από το πάγκρεας. Πάγκρεας. Ναι. Έπινε?
Όχι, απλά εμφανίστηκε καρκίνος. Σόπα ρε Μπόστη. Ο πάγκρες δεν γλιτώνεις. Είναι δύσκολο να γλιτώσεις. Πρέπει να κάνεις μεταμόσχευση, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Έκανε, ας πούμε, και το πήγε 27 μήνες. Έκανε στο Παπα-Νικολάου. Στο Παπα-Νικολάου πήγε και πολύ έζησε. 27 μήνες. Στο Αχέπα 12 θα ήταν. 13 το πολύ. Τέλος πάντων, πήγες. Τελικά τι έγινε. Πήγα εκεί στην εκπομπή, μας βάλανε στις καρέκλες, καθίσαμε. Στις καρέκλες θα σας βάλανε πάνω στα. Ναι. Εντάξει, ήρθε η σειρά μου να πω. Ναι. Μπαίνω μέσα στο εξωτερικό, έχω ένα σταυρό. Εσύ? Ναι, είχα ένα σταυρό, το είχα μαζί μου. Άμα μπαίνεις στο YouTube μέσα στο εξωτερικό και το δεις. Στο YouTube θα πω το σταυρό το δικό σου, τι θα πω. Όχι, στην εκπομπή. Α, στην εκπομπή. Στην εκπομπή. Εντάξει. Και λέω, ας πούμε, αν ήταν, λέω, ήρθε λέω για να βρω γυναίκα, αυτό λέω, ποιο γυναίκα με βοηθέψει, λέω, να του φορέσω αυτό το σταυρό. Ναι. Και ξεκίνησε η εκπομπή, μιλήσαμε στο εξωτερικό. Οπότε. Από πού είσαι στο εξωτερικό, είσαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Προχώρησε στο εξωτερικό. Ναι. Προχώρησε στο εξωτερικό. Παρακάτω, με λέει, τι θες, λέει, πες μας, λέει, παντρεύτηκες. Όχι. Όχι. Δεν παντρεύτηκες. Συζούσαμε μία. Ναι. Συζούσαμε μία. Λέει, πόσα χρόνια είχες με αυτήν, λέω τόσο. Και εκεί επάνω που ήταν. Που λέει η Ανίτα, το πήγε 21 χρόνια, να το πήγα. Μπράβο. Τέτοια περίπτωση δεν έχει ξαναγίνει. Βρήκες γυναίκα τελικά. Κοίταξε, Κωστή, με πήρε μία από την Κοζάνη. Κοζανίτισα. Κοζανίτισα, αλλά δεν ήταν Κοζανίτισα. Αλλά ήταν Κοζανίτισα, δηλαδή με την έννοια ότι να πω ότι να μπορέσω να κάνω δεσμό. Να πω ένα τέτοιο. Αλλά ήταν μία με εκκλησιακά. Ναι. Εκκλησιακά, είχε μαγαζί με εκκλησιακά. Δηλαδή, εκκλησιακά. Ναι, δηλαδή κόνες ή τέτοια. Κόνες. Εκκλησιακά. Α, εκκλησιακά. Εκκλησιακά, ναι. Ναι. Κόνες με λέει. Εκκλησιακά ήδη. Ναι, άσχημα είναι αυτή η οικονομάνη της εκκλησίας. Ναι, αλλά, ναι, αλλά κρίστηκε από τη μάνα της, τον πατέρα της, για να μην ακούσουν ότι που πήρε στην εκπομπή. Την παίρνω τηλέφωνο εγώ. Πού θα σε. Ναι, βλέπα στην Κοζάνη, τη βλέπω την εκπομπή. Τη βλέπω, ναι, αλλά σου λέει τώρα και μεταξύ κρύφτηκε και ξέρω εγώ, άλλαξε όνομα. Λέω, α, πού είσαι, εγώ την Κοζάνη του λέω. Με λέω, έλα σύντρο, να βρεθούμε του λέω. Ναι, βρέθηκε. Δεν είναι, δείτε, λέω, να μπω όλο στο Facebook να σε δω. Τώρα από τη δική μου εκπομπή μπορεί να βρει 50 γυναίκες. Μακάρι. Αν ήταν πάνια, απαργές και ιστορίες. Στο Ραπτόπουλο σε φέρω εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και το θέμα ποιο είναι, Κωστή, ότι η γυναίκα αυτή εδώ ήταν σαν τους χίπηδες. Μακριά μαλλιά. Η Κοζανίτισα. Κοζανίτισα. Σαν τους χίπηδες ήταν. Ναι, πώς βλέπει τους χίπηδες στα μάλλον που είναι στην Κρήτη. Τέτοια πράγμα είναι. Με λέει, έλα εσύ, λέω, τι να έρθω τώρα λέω, να κάνω. Χάθηκε η ευκαιρία. Χάθηκε η ευκαιρία. Πιθανό να γλίτωσε. Τι στιγμή δηλαδή. Μισό λεπτό, λες ότι ήταν σαν τους χίπηδες. Εσύ δηλαδή ήταν, κοίταξε τα μαλλιά. Τι θες τη γυναίκα, ρε παιδάκι μου, α πούμε. Εσύ τι γυναίκα, ψάχνει. Αγορέ μαλλιά. Πόσο ετών είσαι. 47 χρονών. Τι γυναίκα ψάχνει. Δουλεύει κανονικά, εγώ σε βλέπω. Ναι. Ναι. Ωραία, κοίταξε, δουλεύω με την έννοια. Δουλεύω και κάνω 3 ώρες σε στρατόπεδο. Φύλαξε. Τι? Στρατόπεδο. Δουλεύει κανονικά, ναι, 47 ναι, χρονών. Ναι. Τι γυναίκα θέλει. Σπίτι έχει δικό σου. Ενίκιο. Όχι. Δικό σου σπίτι. Δικό σου. Φώτα, νερά, τηλέφωνα τα πληρώνει. Ναι. Πολύ ωραία. Δουλειά δικιά σου. Κάνω και δεύτερη δουλειά τώρα. Κάνει και δεύτερη δουλειά. Εγώ και 6 μήνες κάνω μυστικά, ξέρω εγώ. Με... Παιδιά σκυλιά δεν έχει. Δεν έχουμε. Δεν έχει παιδιά σκυλιά. Εγώ και τι... αυτό μου είμαι. Ωραία, τι γυναίκα ψάχνει, να ακούσει ο κόσμο. Τι γυναίκα. Ψάχνω μια 46 χρονών. Oh. Να μπορεί να έχει μια δουλειά για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. 46 χρονών. 46-45 χρονών. 45. 40-46 δηλαδή. Να έχει μια δουλειά αυτή και αυτή. Μια εσύ, δύο δουλειέ ή μια αυτή. Παιδιά να έχει. Όχι. 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 Εντάξει, και άμα είναι και χωρισμένη και θέλει, ξέρω εγώ, ακόμα καλύτερα είναι. Να τη κάνει παιδί, θες να κάνει παιδιά εσύ. Σκέφτηκες ποτέ να γίνει μπαμπάς, ας πούμε. Δεν σου πέρασε. Δεν το σκέφτηκες ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα, μην στεναχωριέσαι. Ωραία. Το κρατάω. Το κρατάω. Αλλά αν έχει κανένα παιδάκι, ας πούμε, αυτή 47 χρονών γυναίκα. Το θέμα είναι θα είναι μεγάλο, δεν θα έχει να παλάει σπάνιες και τέτοια. Το θέμα είναι να μην είναι, ας πούμε, να έχει προβλήματα. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι χωρισμένη. Τι προβλήματα να έχει, δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι, άμα είναι χωρισμένη, ναι. Να μην έχει με το παιδί, ξέρω εγώ, και είναι και ο άντρας εσύ, ας πούμε. Σε ζαλίζουν το κεφάλι. Ναι, ζαλίζουν ναι. Το κεφάλι. Θες δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό εδώ. Τώρα τι έχουμε. Οκτώβρη. Ναι. Μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρεις, θα γίνεται εδώ. Απ' έξω. Παρέλαση. Εσύ το μαγαζί το άνοιξες. Στην ουρά θα τις έχουμε. Φυσικά. Εσύ το μαγαζί το άνοιξε στην Ανατολική Στράκη 10. Πες λίγα πράγματα. Πες λίγα πράγματα. Και μίλα μας για μπάσκετ. Γιατί είσαι το μπάσκετ και το μπάσκετ. Την έφαγε την παπάρα σήμερα από το μπάσκετ.
Και με πήραν τηλέφωνο από το Super 3, ένας φίλος μου, ναι. Από τον Εύωσμο είναι αυτός. Και μου λέει ότι άμα θες να έρθεις γήπεδο, έλα. Εμείς εκεί δεν πειράζουμε τίποτα, θα είσαι σε κλειό, αλλά θα έρθεις με ρόμπα. Γιατί λέει, είπες κουφάλα, λέει ότι ο Άρης δεν κάνει φιλικό με την Μπόκα. Άμα έρθεις με ρόμπα, μπαίνεις μέσα και δεν σε πειράζει όχλος τίποτα. Είμαστε, λέει, εμείς εκεί. Ωραία, θα πάμε παρά στο φιλικό. Θες να το δεις το Κριστί, να με δεις να ξεφτιλίζομαι εκεί με τη ρόμπα, επειδή θα έρθει η Μπόκα Τζούνιος. Θα έρθει η Μπόκα Τζούνιος. Άμα έρθει, εγώ πάω. Θύρα 2. Γιατί να μην έρθει. Έρχομαι. Ξεκούμποτη κιόλα. Ωραία, θα οργανώσουμε event. Δεν ξέρω, μακάρι να έρθει. Παρακάτω. Λοιπόν. Είδαμε τον ντέρμπι σήμερα εκεί. Άσε με καημένε τώρα με τον μπάσκετ τώρα. Τι θες να πούμε, ρε φίλε, να το κάνουμε lifestyle εδώ. Θα σου πήγαινε πάντως. Εγώ αν ήμουν κανάλι θα σου έκανα πρόταση. Κάτσε μισό λεπτό. Το κόρυβο Σάιρες το θεωρείς ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι. Το άλλο λέει. Το άλλο είναι. Τώρα τι να πω, ρε φίλε, για κόρυβο Άρη και Πάο Προμηθέα τώρα. Τραγική κατάσταση. Ξεφτυλίζουμε το άθλημα υπόλοιπο. Πραγματικά. Ναι. Δεν είναι. Ένα Άρης Πάο έγινε για το. Πώς το λένε να πούμε για το γόητρο. Εντάξει, χάρη και ο κόσμος, περάσαμε στην επόμενη φάση. Ως εκεί. Άντε, άμα δούμε κανένα τελικό, να χαρούμε κανένα τελικό πάλι, ως εκεί. Το μπάσκετ είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δυστυχώς και Ευρωλίγα που θα αρχίσει. Ναι. Λοιπόν, που λες για το μαγαζί, ήρθε ο κόσμος που με αφήνει να μην μιλάω για Ευρωλίγα και για μπάσκετ και λέει: περιμένουμε να αρχίσουμε την Ευρωλίγα να βλέπουμε τα ματσάκια. Στο μαγαζί. Γιατί βρήκαμε έναν άνθρωπο να μιλάει και λίγο για μπάσκετ. Ναι. Βέβαια. Το μαγαζί λέγεται Μαρμίτα. Ναι. Το όνομα της εκπομπής. Πού είναι? Είναι Ανατολικής Θράκης 10, ανεβαίνοντας προς την Κλειάνδους, στα δεξιά, στα 50 μέτρα. Στα 50 μέτρα. Καφές πόσο είναι? Τι τώρα θα βγάλουμε κατάλογο, ρε φίλε. Ρε παιδάκι μου, τιμές είναι πολύ λογικές και νορμάλ. Δηλαδή, 9 με 11. Εγώ δηλαδή που γυρίζω στην πόλη, τις βρήκα πολύ λογικές τιμές. Ναι. 9 με 11 τους γέρους, θα τους κάνουμε ένα αυτό. Θα, ένα κάνουμε, τσάι. Θα βάλουμε και ένα happy hour εκεί πέρα το πρωί. Ένα τσάι να πιούνε, ρε παιδί μου, η μεσημέρι. Θα βάλουμε happy hour τιμή σαλόνι σε τιμή πακέτο. Ναι. Θα τα πεις αυτά. Θα δώσουμε και event, θα βάλουμε και PlayStation τουρνουά και tablet τουρνουά, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Ναι. Όλα σιγά σιγά, είχαμε τώρα τα εγκαίνια την Παρασκευή, να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και θα τα ανακοινώσουμε όλα. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Τώρα για να μιλήσουμε κάτι για το Σαββατοκύριακο, τι είχε, την Κύπρος. Εθνική είχε, εντάξει. Τώρα δεν χρήζει, Όχι, δεν χρήζει. Εφόσον η Κύπρος ήταν κότα, σε αντίθεση με τους Βέλγους, όπου ήταν άντρες. Οι κότες και οι άντρες. Όχι, γιατί σας βολεύει οι Ελληναράδες. Καλά, περίμενε τώρα. Άλλη ποιότητα έχουν οι Βέλγοι και άλλη ποιότητα έχουν οι Κύπροι. Σωστό. Οι Κύπροι κοινή εθνική γύμνη και ιστορίες. Αυτό το Κύπρος ελληνική. Θα πάω τώρα με στα χνάρια του Μαλάτου και θα πω ότι. Καλά, έγινε, φίλε. Ναι, πρόσεξε τώρα να σου πω. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα άμα η Κύπρος είναι ελληνική ή η Ελλάδα είναι κυπριακή. Θα με ενδιέφερε, θα συγκινιόμουν με τους εθνικούς ύμνους που δεν συγκινούμαι εγώ με εθνικούς ύμνους. Εγώ θα συγκινιόμουν. Τι βγάζει η Κύπρος εκτός από πετρέλαιο? Φυσικό αέριο βγάζει. Ναι. Βγάζει πολύ καλό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και χαλκό βγάζει. Εάν λοιπόν η Κύπρος είναι ελληνική, να εκμεταλλευόμασταν εμείς οι Έλληνες το χαλκό, τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια της Κύπρου, να μην πληρώναμε έμφυα, η φορολογία να ήταν στο ενδεύτερο και να είχαμε, ας πούμε, να ήμασταν αγκάδες. Χέστηκα άμα η Κύπρος είναι ελληνική. Μπράβο. Εάν σαν πολίτης, σαν οικογενειάρχης, δεν ωφελούμε από την ελληνικότητά της. Μπράβο. Γι' αυτό φρόντισαν λοιπόν να μας την αποσπάσουν. Γιατί γνώριζαν ότι υπήρχαν όλα αυτά. Ναι. Μου έλεγε ο παππούς μου. Τι? Ότι όταν δεις Άγγλο, λέει, και περνάει από κάπου και κάνει το σταυρό του, από κάτω έχει ή χρυσό ή πετρέλαιο. Πειράζει? Πειράζει, μας τα έχουν εκεί οι Άγγλοι και αυτοί θα τα εκμεταλλευτούν. Όταν έγινε κράτος, κύριε Μαλάτη, το 1823. Ναι. Να μην έπαιρνες δάνειο από τους Άγγλους. Όχι, δάνειο καλώς πήραμε. Καλώς πήραμε δάνειο. Ο κύριος Μαυροπορδάτος. Ο Μαυροπορδάτος τι έκανε? Ναι, έφερε εδώ πέρα για μόνο πέστε. 25.000 χρυσές λίρες από τις 500. Α. Και από εκεί και πέρα άρχισε το κράτος να χρωστάει και θα χρωστάει. Με άλλα λόγια, το πρώτο λαμόγιο 160 ήταν ο Μαυροπορδάτος. Ναι, ο οποίος πήρε τα λεφτά. Τι να φέρει τις 500.000, τις έφαγε σουβλάκι και σουζουκάκι. Πολιτικός, δεν ξέρω ποιους τις έφαγε. Αυτοί είστε οι Έλληνες. Γιατί δεν ήταν μόνος του,
Ναι. Αλλά περιπτώσεις... θα λάδωνε και τίποτα μπράβους γύρω-γύρω. Κάποια... κάποιους φύλακες. Ναι. Ναι. Κάποια στιγμή που βγήκα στο ραδιόφωνο και έλεγα ότι θα τα έχουμε τα μνημόνια για 160 χρόνια, ναι. Είχαν βγει τότε κάποιοι και φωνάζανε ναι. ότι τι είναι αυτά που λέω. Ορίστε κύριοι, τι είναι αυτά που λέω. Ναι. Επίσης, επειδή ορισμένα τα μπερδεύουν, ναι. μπερδεύουν λέει, το πατριωτισμό μου με το να λέω για ορισμένες καταστάσεις οικονομικές. Όταν εγώ επικαλούμαι την 7 ετία, εννοώ οικονομικά και από πλευράς ασφαλείας. Το ξύλο που τρώγαμε, δηλαδή εμείς οι κομμουνιστές, γιατί να το φάμε. Εγώ λέω οικονομικά ναι. και για το θέμα της ασφάλειας. Μάλιστα. Μετά μπορώ να πω επίσης και για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος είχε διορίσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κομματόσκυλα. Ναι. Είχε διπλασιάσει το δημόσιο, είχε ναι. και χρωστάγαμε 32 δις ευρώ. Okay. Τα 32 δις ευρώ ήταν περίπου το 25% του ΑΕΠ. Δεν είχαμε πρόβλημα. Από εκεί και μετά τι έγινε κύριε Σιμίτη με τις θρούμπες που δώσατε και όπλα Σκοπιανού τσάμπα για να μας κουνάνε το δάχτυλο. Εγώ αυτά θέλω να μου απαντάνε. Και που είπα προηγουμένως για το πετρέλαιο, ας μου πούν γιατί δεν τα βγάζουμε τώρα. Που φωνάζουν οι Τούρκοι, ας τα βγάλουμε στην Κεφαλονιά. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι με την Κεφαλονιά, το χωριό μου. Για πέστε μου και με τη Ζάκυνθο. Όπο κομμουνιστής. Κατράκολο. Το Κατάκολο, στον πύργο της Ηλίας. Στην Ηλία. Για τα βγάζετε, ρε. Καλή άνθρωποι. Λουλούδες. Φοβιτσιάριδες. Τι κάνετε, ρε, τα παλικάρια. Λουλούι σα. Στην επανομία έχει, ρε. Για τολμήστε. Έχει το λέγατε τρελό, ε. Ένα λεπτό γιατί μιλάω. Ναι. Το λέγατε τρελό. Ποιον? Πού είναι ένας άλλος, τον Παπαδόπουλο, λέει τρελός. Ναι. Τρελός δικτάτορας. Ναι. Ωραία. Εσείς που είσαστε τρελοί δημοκράταροι, βγάλτε κι εσείς πετρέλαιο, ρε. Μπορείτε που τα πουλήσατε ό,τι φτιάξαν οι άνθρωποι. Και αυτοί και λίγο μετά. Λοιπόν. Τα πουλήσατε όλα. Της Παναγίας τα μάτια πουλήσατε. Και δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Και μου ήρθε εδώ στο ΣΕΒ. Στη Θεσσαλονίκη, στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, να μας λέει πάλι παραμύθια. Τουλάχιστον μη μιλάς, φτάνουν τα ψέματα. Ας το καλύτερα. Πάμε. Γιατρός οπαδός Ξάνθης. Ναι. Απίθανε, φαντάζεσαι, να πήγαινα στην Ανίτα Πάνια να βρω γυναίκα και να με ρωτούσε τι κάνω τον ελεύθερο μου χρόνο και να απαντούσα πάω να δω Ρήγας Φεραίος Βόλος, νούπου σου, στο Βελεστίνο. Μπράβο, γραμμένε με την εξυγίανσή σου. Γραμμένε τι έγινε, ρε. Έμαθα, έπαιξε στον Μπέο 90-10 μέσα στο Βελεστίνο. Κατάλαβες, 90-10. Ματθαίος Βουρνέλης, ο διαιτητής από Θεσσαλονίκη. Τι ήταν αυτό. Εντεταλμένος. Τι ήταν αυτό. Βελεστίνο με την ομάδα του Μπέου. Δώσαν 2,5-3 μέτρα έξω από την περιοχή μπέναλτι πέρα του Βόλου. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Μα αυτά τα έχει χαθεί ο κύριος Μπέος τώρα. Κύριος Μπέος, κύριος Αγοράκης, κύριος Ανής, κύριος Γραμμένος. Ματθαίος Βουρνέλης, να το χαίρε τη μανούλα του. 2,5-3 μέτρα έξω από την περιοχή, ο συνεργάτης μου είδε ότι έδωσε το πέναλτι ανύπαρκτα υπέρ του κυρίου Μπέου. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι, γιατί σε βλέπω κουρασμένο από τη δουλειά. Καφέδες, ιστορίες, μπάρ, ιστορίες. Ουισκάκι 6 ευρώ. Ναι. Τιμές είπαμε λογικές, ναι. ναι, και εννοείται. Έχει και μεζέ, έτσι. Πεντακάθαρα όλα. Είδα στα υπόγεια τσίπουρα και τέτοια. Ναι. Και όσο μου επιτρέπετε, πώς το λες, τα υπόγεια φρουσμικά παράδειγμα. Εκτός από τις καλές τιμές υπάρχει και εξαιρετική ποιότητα. Μιλάω λίγο. Υπάρχει και εξαιρετική ποιότητα. Και εγώ βέβαια δεν είμαι διαφημιστής, είμαι καταναλωτής. Από Τριάδη μου λέει ότι δεν ήσουν ιδιαίτερα πιστός στην κυρία. Ποιος? Εσύ. Πώς δεν ήμουν? Είχε κάτι νέες φίλες, λέει. Αφού... η κυρία. Στάσο, να μάθουμε τι είναι. Κάτσε, γιατί τώρα, δηλαδή, σαν τι. Ο φίλος μας, που έχει την ταβέρνα το Τριάδι. Ο Φαρσαλινός. Ο Φαρσαλινός. Κουστάκη, συγχαιρετώ, γόρι μου. Λέει ότι, ναι, αλλά κάτι φίλες της που ερχόταν εκεί. Πού φίλες της, φού. Αυτό μου είπε να μην το πω στον αέρα. Όχι, πού ερχόταν, ρε παιδί μου, για να πω, να απαντήσω. Πες το, άντα. Τι δουλειά έκανε αυτή η κυρία? Τώρα τι να το πούμε, τώρα πάει. Δεν το λέμε. Τώρα πάει, έχει, κοίταξε. Εκεί που ερχόταν οι φίλες της, δεν όρμαγε σαν τον κόκορα, αυτό λέει. Ήσουν λίγο κόκορα. Ο Φαρσαλινός το λέει αυτό. Ο Φαρσαλινός με το πει, εγώ που να το σκίσω. Θα το σκίσω. Σκίσω τον, τι. Πατσά πότε θα κάνει, να πάμε να φάμε η μαρμίδα. Κοίταξε, Μουστάρι. Κουστάκι. Θα κάνουμε ένα ρωτή.
Τι. Εγώ σου έχω αδερφό, τέτοια πράγματα δεν λένε. Δεν λέμε. Δεν λέμε. Εγώ είναι τώρα ξεκίνησα από το Τριάδι για να έρθω εδώ στην εκπομπή. Ναι. Και ξέρω ότι έχει ωραία κρέατα. Ναι. Φέρει ωραία κρέατα από τα φάρσαλα, ξέρω εγώ. Έχει δύο χρόνια που άνοιξε την ταβέρνα, εκεί στο Τριάδι, στο πάρκο μέσα, ξέρω εγώ. Ναι. Προσπάθησα σε... και σε έκανα και διαθύμιση να φέρω. Εντάξει, μην το μαλώνει τώρα. Εγώ δεν το μαλώνω. Ναι, ναι, όχι, ναι. Ρε παιδί μου, τι να τον πω το, να τον πω. Μη, άμα θες πες. Ωστή, να τον πω, ξέρετε ότι η κυρία τι έκανε, τι δουλειά και πώς και τι. Για τις φίλες της κυρίας. Αυτό. Τέλος πάντων. Ο κομμουνιστής στήχτηκε για τους ποντίους και λέει: για τους ποντίους να φορέσουν μπλούζες. Για τα μεταναστάκια που πνίξαμε στα σύνορα θα φορέσει κανένας καμιά μπλούζα. Όχι στα κρατικά εγκλήματα από όπου και προέρχονται. Λέει ο κομμουνιστής, ο οποίος ξεκινάει. Από πού, από τη Ρωσία, θα στέλνει τα μηνύματα. Ναι. Για τους, για τους ποντίους να φορέσουν μπλούζες. Αφού έκλεισε η εταιρεία στη Ρωσία, μόνο το παράρτημα έχει μείνει. Θα πάει σε σεμινάριο κομμουνιστών αυτός και θα ξεκινήσουμε διαδικτυακές εκπομπές τη Δευτέρα στη Μαρμίτα, το Sports Bar, τέλη του μηνός. Για κάθε Δευτέρα. Θα έχουμε εκεί και το τσάι πάρτι μας με ειδικές τιμές. Να ξανακάνει την τρίτη διεθνή. Να. Γραμμές 540-601. Τόσο είναι ο διάρκης τους. 540-601. Αν παραλείψαμε κάτι, εδώ είμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Ναι, πάμε. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια.
κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η κάτω τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην κάτω τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δείξτε το. Σου φέρνει. Ε. Για δείξε. Δείξε το φίλο μου. Μην νομίζουν ότι είμαι εγώ και μ' αρχίσουμε. Όχι. Καραμπουρτίδη, βοήθα την κατάσταση, Γιώργο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Γιώργο. Πάνε γραμμές, πείτε ότι γουστάρετε. Βγάλτε ό,τι άγχος έχετε, ό,τι σας έχει πειράξει, ξεχάστε το. Γράψτε στα παπάρια τα χρέη σας. Τις αρρώστιες που πάτε ξεπεράσουμε όλες. Τα συναισθηματικά σας, γράψτε τα ένα παράτορα μια μισή ώρα που θα βγείτε και πείτε ότι γουστάρετε, μην βρίζετε μόνο. Ατάκες ωραίες και τα... θες να πεις κάτι, ναι, 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 για πες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αθλητή μας, τον Πετρούνια. Ο Πετρούνια. Στην ενόργανη γυμναστική, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Ναι. Εύχομαι δεν πουλάει. Και σε άλλα. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Πουλάει, δεν πουλάει. Δεν πουλάει ο Πετρούνια. Ένας Έλληνας είναι στην κορφή του κόσμου. Ένα λεφτά μας δίνει. Δεν πάνε να είναι και στην κορυφή του σύμπαντος. Μα τη διαφήμιση που σου κάνει σαν Ελλάδα, ναι, φτάνει. Τι λέει. Βέβαια. Ο Πετρούνιας. Αμέ. Αμέ. Βέβαια. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Όπως το έπεσε την εργοστή. Γεια σου, ρε Γιώργο. Να το, Σπανούλης. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά. Γεια σου, αγόρι. Γεια σου, κύριε Γιάννη. Και χαιρετώ και τα υπόλοιπα μέλη. Από... φίλε, 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 φίλε. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ. Όνομα και ομάδα, όπως λέει ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς. Ναι, αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Του λέω, θα έρθει σήμερα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έχει συμβεί ο Αγγελάκα, αγόρι μου. Θα πάω σε Αγγελάκα, αγόρι μου. Μη. Θα έρθει το τέταρτο την άλλη. Έλα, άστο, μην το κάνει. Πάνω στην Νεάπολη, πάω ξύ. Έλα. Λοιπόν, για το θέμα των ποντίων που απαγορεύτηκαν να φορέσουν τι μπλούζε και τα σχετικά, πριν ακριβώς 9 μήνες, οι οπαδοί τη Σάλκε, οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι με του οπαδού τη Βαρδά Σκοπίων. Ναι. Έβγαλαν ένα πάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέγανε. Τέλος πάντων, εκείνο δεν το απαγόρευσαν. Όταν διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, έφαγε. Ήταν πολιτικό. Ήταν πολιτικό, πώς δεν ήταν. Κοίταξε, ή τα κάνουν όλα ή κανένα. Ακριβώς, οπότε είναι άδικο. Ένα το θέμα. Δεύτερο, πριν κάνα μήνα ο αδερφός μου φιλοξένησε ένα ζευγάρι τρέχων και πήγαμε εκεί πέρα και με κατηπίδες και συζητούσαμε. Σε κάποια φάση του έκανε μια ερώτηση από πού, πώς κατέφυγαν. Λέει ο δικός μέσω Σερβίας και Μασεντόνια. Ναι. Λέει. Ναι. Η Τσέχα, η καημένη. Γιατί καημένη. Νευρίασε ο αδερφός, ο Ευπατρίδης, ναι. Ναι, νευρίασε ο αδερφός. Γιατί τον καλμάρω εγώ και αρχίζουμε και συζητάμε, ρε παιδί μου, και γυρνάω και λέω τέλος πάντων εν ολίκης ότι στο Τσέχο και στη Τσέχα ότι υπάρχει μια διαφορά 1000 χρόνων από τότε που υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος και η Μακεδονία. Τι τη νοιάζει την Τσέχα ο Μέγας Αλέξανδρος που κατέφερε τον κόσμο. Μακεδονική αυτοκρατορία. Τι το νοιάζει με τον Χίτλερ και τον Μέγας Αλέξανδρο τώρα. Εμείς είμαστε ειρηνικοί. Τέλος πάντων. Και του εξήγησα. Τέλος πάντων, κινήθηκαν οι άνθρωποι, ήταν κουρασμένοι και ήταν ευρεασμένοι. Αυτοί και γυρνάω και του λέω: γιατί νευριάζει, υπάρχει, είναι δυνατόν να έχω την απέτηση από τον Τσέχο ή από τον Χιλιανό στο Σαντιάκο. Τι ο Τσέχο, ρε φελέ, πε. Από τον Μαλαισιανό, φιγουάλα. Εφελέ, ναι. Να ξέρουν την ιστορία μα. Δηλαδή, εσύ ξέρει ακριβώ τα ακριβή στοιχεία τη Καταλωνία, γιατί θέλει την απόσταση. Ρε πε τον αδερφό σου, ρε μαλάκα, πε τον, το όνομα το χάσαμε. Είτε κάνει τον Ταΐ εσύ. Είτε φωνάζει, ο μαλάτος πάει το όνομα τώρα. Η ιστορία είναι ότι οι επιχειρήσεις που φύγαν από εδώ πήγαν στα Σκόπια. Χαίστηκα για το όνομα εγώ. Δεν πάω να το λένε και Βαρντάρ Μέγας Αλέξανδρος. Με νοιάζει. Εγώ ξέρω ότι. Βαρντάρ, ένα εκατομμύριο Έλληνες φύγανε. Με νοιάζει εμένα το όνομα. Άντε μπράβο, καημένε τώρα. Μου δίνει πάθα να σου πω για το επόμενο. Που λες οι Κύπροι θα δώσουν τέλος πάντων τα πλούτη προς εκμετάλλευση. Δεν είπα να δώσουν, άλλο είπα. Όταν ο κύριος θεσμός σε αυτή τη δημοκρατία που ζούμε υποτίθεται γελάνε και τα τσιμέντα είναι η εταιρεία. Πώς ζητάς από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί είναι απλώς για να υπάρχουν, απλώς δίνουν την ψευδέστηση στον κόσμο ότι έχει την επιλογή. Με την ποιποίηση με τη ΣΕΛ, ρε. Εγώ είμαι με τη ΣΕΛ.
Με κάνει έκπληξη. Δεν είμαι με κανέναν. Ποια Ελλάδα και Κύπρος και. Καλπάκι. Καλπάκι είναι αυτό. Οπότε τον Αλέμε ο ένα είναι αριστερό, ο άλλο είναι ακροδεξιό. Ο Αλέφαντο είναι 10. Είναι εκεί ο Σπανό. Παντού είναι οι θεσμοί, η εταιρεία που είναι. Μαρμίτα, φίλε! Μαρμίτα, bye bye, επόμενη γραμμή. Φυλάκια, πάμε επόμενη γραμμή. Μαρμίτα, φίλε. Μαρμίτα, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Κώστα, ναι. Μοιάζει λίγο με τον Μπερμπάτο. Ποιο? Ο φίλο εδώ. Όχι, ο Μπερμπάτο ήταν ωραίο άντρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Ναι. Ακούμε. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ. Εσύ! Εσύ, ναι. Νίκος ο Περισσό, δυναμό Μόσχας. Λοιπόν, α, νάτος. Λοιπόν, θα μείνει το θέμα, δεν θα αλλάξω, για αυτό που είμαι λάθος. Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε Αθήνα, ότι πριν γίνει η Δημοκρατία της Μακεδονίας ή η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κράτος, υπήρχε πάνω μας ένα κράτος που λεγόταν Γιουγκοσλαβία. Ωραία. Ναι. Αυτό το διέλυσαν οι Αμερικάνοι, οι φίλοι του Μαλάτου. Εσύ, μα κοίμα το Λάτο. Οι φίλοι του Μαλάτου οι Αμερικάνοι. Ναι. Ωραία. Και μετά φτιάξανε κάτι τα κράτη εκεί πέρα, ώστε να εξυπηρετούν τον σύνδεσμο του σε μικρότερο επίπεδο. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα, Μαλάτο, για τα πολιτικά μηνύματα. Όταν ανέβαζαν οι Ολυμπιακοί, Κόσοβο ή Σέρβια τις προάλλες, να σχολιάσει τι είχε. Δεν ακούω τι είπε. Είπε ο άνθρωπο για τον προπονητή μου, βγάλα. Όταν ανέβαζαν οι Ολυμπιακοί την 7, Κόσοβο ή Σέρβια τις προάλλες, το σχολίασε. Τι να σχολιάσω δηλαδή, το ότι. Κόσοβο ή Σέρβια είναι πολιτικό μήνυμα. Ναι, είναι. Είναι, το σχολιάσαμε. Είναι, αλλά δεν με ενοχλεί εμένα γιατί δεν αφορά την Ελλάδα. Ό,τι τον ενοχλεί, σχολιάζει μόνο. Με ενοχλεί ό,τι αφορά την Ελλάδα. Α, άρα. Εγώ είμαι πατριώτης, αν δεν έχεις καταλάβει. Άρα, δεν ανήκω σε χώρο. Κατάλαβες, αριστερά, δεξιά, δεν τα ξέρω εγώ. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Δεν τον νοιάζει αυτόν. Εμένα με νοιάζει η Ελλάδα. Μετά τον Πασόκ. Και σύμμαχοι είναι αυτοί που μας βοηθάνε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και όχι οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Στο Ελλάδα Βοσνία, Μαλάτο, επειδή με τα εθνικά μας τώρα. Στο Καραϊσκάκι, Ελλάδα Βοσνία. Ναι. Ξέρουμε ποιος κόσμος πηγαίνει στο Καραϊσκάκι, τον πήρε η εθνική και την υποστηρίζει. Ωραία, μην κάνω χαζούς. Είχε ανέβει ένα πανό που έλεγε μαχαίρι, σύρμα, σρεμπένικα. Το θυμάσαι. Οι Βόσνοι είναι. Ναι. Τα απομεινάρια του στρατού του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς που είχε φτάσει έξω από τη Βιέννη και τους κράτησαν εκεί ένα λεπτό να τελειώσω να με ρωτάς, ναι. Εγώ απαντάω όταν με ρωτάς. Ναι. Ναι. Είχανε μείνει εκεί και φαγωθήκαν οι Ευρωπαίοι να έχουν 2-3 μουσουλμανικά κράτη στην Ευρώπη την ώρα που η κουλτούρα τους, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά και η διακήρυξη των 7 με τον Ντεγκόλ τότε δεν προέβλεπε να υπάρχει μουσουλμανικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχώρα τώρα. Προχώρα. Ναι, λοιπόν, στα ιστορικά είναι καλό. Δεν διαφωνώ αυτό που λες. 19 είχα για το, που δεν ξέρουμε, στο σχολείο. Θα θυμίσουμε στη Σερεμπένικα πριν 20 χρόνια γενοκτονία γίνεται. Και τις γενοκτονίες εγώ δεν ξέρω να βάζουμε ποιες είναι καλές, ποιες είναι κακές, για ποιες κάνει και δεν κάνει ένα σχόλιο πανό. Δεν ξέρω να βάζεις εσύ τώρα κριτήριο. Έτσι. Ποια γενοκτονία μιλάς τώρα, ο παγός επαετίας του προτάσεις. Κάποιες Βόσνιες, το γνωρίζεις. Τους Βόσνιους ποιοι τους έσφαξαν. Οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι τους έσφαξαν. Οι Σέρβοι προσπαθούσαν να αμυνθούν για τη χώρα τους. Και το Μιλόσεβιτς που τον βγάλανε σφαγιά ένα λεπτό και τον πήγανε στη Χάγη, όταν πέθανε τον δικαίωσαν. Ότι ο άνθρωπος προέτασε τη χώρα του, τα συμφέροντα της χώρας του, τα σύνορα του. Πω λίγο κάτι, θες να μ' ακούσεις λίγο. Μια πόλη ολόκληρη, ναι ή όχι, θα μου πεις. Ορίστε. Γενοκτόνησε μια πόλη ολόκληρη, ναι ή όχι. Όχι, γιατί και αυτοί σφάζανε για τον ίδιο λόγο. Ωραία, και άμα κάποιος ελπίζει ότι και οι Έλληνες σφάζουν τη Μικρά Ασία και μετά τους γενοκτόνησε το ίδιο και μάλιστα θα πεις, για πες μου. Εμείς δεν σφάξαμε κανέναν. Δεν μπορέσαμε. Εμείς ποτέ. Οι άλλοι μόνο. Να τους διώξουμε από τα μέρη, από την Ιωνία που είναι 5.000 χρόνια ελληνικά. Επόμενος, συγκεκριδήμα, επόμενος. Ωραίος. Δεν έξω άλλο. Με αυτούς δεν βγάζει. Ναι, αλλά εμείς... Ρε Γιώργο, εσύ είσαι διεθνιστής. Άστα τώρα αυτά με τα σύνορα. Όχι, λάθος κάνεις. Εγώ κρατώ το καρπούζι στη μέση. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μαλώσουμε τώρα, θα ακούσουμε τον κόσμο. Μαλώνουμε άλλη φορά. Δεν μαλώνουμε. Θα φάμε μια σούπα. Η κουφάλα ο Φαρσαρινός χρωστάει πατσά να πούμε. Μόνο πατσά, ολόκληρο τραπέζι όλο εδώ την ομάδα έχει. Ναι. Γιατί διαθύνεις κάτι. Απλώς δεν είναι. Έλα φίλε. Και η κυρία Μέρη
μου και κυρίες, κάνει... άμα θέλετε να παίρνετε τηλέφωνο. Κυρία Μέρη, μου κάνει στην Πορφύρα τρομερά μεζεδάκια. Βέβαια, εγώ δεν πίνω το ούζο. Πίνω πορτοκαλά με ζεδάκι, δεν έχει σημασία. Για τους Μερακλείδες, 5 ευρώ ουζομεζές και ένα ποτήρι τσίπουρο, φουλάτο. Λέγε φίλε. Έλα. Ακούμε, ναι. Λοιπόν, μεγάλη σφαγή χθες δεν ήταν αυτή που είναι στον Βόλο. Είμαι ο κύριος γραμμένος στη ρίτη της αφρώματος ομάδες. Όλοι ήταν χθες τη μεγάλη σφαγή που φάγει η πανηλιακάρα μας από την Καλαμάτα. Πώς έληξε. Μηδέν μηδέν, είναι εκτός ωφελική η Καλαμάτιανη. Δεν κερδίσανε με 10 πέρσι το γραμμή στο δεύτερο ημίχρονο ολόκληρο και αυτά που έδινε απόψε εκεί πέρα. Είσαι από πύργο πάει... τώρα, παίρνει από πύργο. Εγώ παίρνω από την πιο ερωτική πόλη τη Πελοποννήσου. Η πιο ερωτική, η Πάτρα είναι. Ο πύργο τη Ηλία είναι, χθε μου, δεν είναι η Πάτρα. Εγώ στον πύργο τη Ηλία φιλοξενήθηκα σε ένα χωριό που το λέγανε Στρέφη. Ο Στρέφης είναι ο πανηγύρι. Το Άνω Στρέφη. Είχε ένα φίλο ο πατέρας μου που καταγόταν από εκεί. Τον Νίκο τον Πάντο. Ο Πάντος το 76 μας έκανε το γύρο της Πελοποννήσου. Πέρασα την πιο ωραία εκδρομή της ζωής μου. Φοβερή. Και έμεινα σε πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Άκου το γέλιο τώρα. Η πρώτη γυναίκα του Πάντου, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τα πεθερικά της, μας έλεγε θα μας δηλητηριάσουν αυτοί. Και είχα χάσει 3 κιλά εγώ, δεν έτρωγα εκεί. Εν τω μεταξύ άνθρωποι ήταν πολύ καλοί. Μα φιλοξένησαν. Είδες φιλόξενους ανθρώπους. Ναι, κουνουπιέρες εκεί. Παναγιά. Στο Στρέφη, στο Στρέφη που πήγα εγώ. Είναι μοναδικές ταβέρνες στην Πελοπόννησο που δεν σου βγάζουν νερό όταν πας να κάνεις, αν δεν το ζητήσεις. Στο Στρέφη εγώ φιλοξενήθηκα και δεν έχω παράπονο. Σ' ακούω τώρα. Και εγώ στο Κουρτέσι. Μάλιστα, τελείωσε. Κουρτέσι. Σου και μικρό κουίζ τώρα. Λέγε. Δίπλα από το Στρέφη είναι ένα χωριό που λέγεται Σαλμόνι. Ποιος είναι από εκεί πέρα, ξέρει. Σαλόνι! Ναι. Ποιος είναι. Ο Μητροπολίτης σας. Ο Μητροπολίτης, ο Άνθιμος. Ποιος Μητροπολίτης, ποιος Μητροπολίτης βοήθαμε στο νόμο που θα ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΝΑΦΤΟ για το ότι μπορεί να αλλάξει την αλλαγή φύλου και φώναζε και οριόταν ο Μητροπολίτης και δεν θα περάσει αυτό κτλ. Μα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νόμος και πρέπει να υπακούσουμε, αλλιώς θα πληρώσουμε πρόστιμο. Είναι η Εκκλησία διατεθειμένη να πληρώσει το πρόστιμο. Να βγούμε όλοι και να πούμε μπράβο την Ελληνική Εκκλησία. Να ματώσει η Ελληνική Εκκλησία. Να ματώσει. Να μην περάσει αυτός ο νόμος γιατί είναι αντιχριστιανικός. Δεν θυμάμαι. Τον Μητροπολίτη. Αν είναι να τα πληρώσουν, εγώ ναι, βέβαια. Τα πληρώσει η Εκκλησία. Τα λεφτά που θα φάμε γιατί δεν θα τηρήσουμε τον νόμο. Δεν είναι. Δεν είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αντιτίθεται και ο Πάπας. Ο Πάπας είναι καθολικός. Και αυτός χριστιανός. Χριστιανός είναι, αλλά τα μωρά εκεί δεν τα πόλεμε. Μην ξεχνάς ότι δεν είχε καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί περί ομοφιλοφιλίας και παιδοφιλίας εκεί στο Βατικανό. Αναστενάζουν τα καμπαναριά εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Αναστενάζουν τα καμπαναριά. Τα καμπαναριά εκεί αναστενάζουν. Σταμάτα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Λέω όμως, προτείνω. Σαν άνθρωπος, σαν χριστιανός, με βαφτίσαν, αν και δεν είμαι. Με βαφτίσαν όμως, λέω. Εάν είναι να πληρώσουμε το πρόστιμο, το πληρώσει η Εκκλησία. Μπορεί. Πιθανό. Λίγο δύσκολα. Κύριε Μητροπολίτα, πληρώστε. Δύσκολα. Να μην περάσει το νόμο ΣΥΡΙΖΑ η αντιχριστιανή αυτή εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Αμβρόσιος Καλαβρίτων. Αμβρόσιος Καλαβρίτων. Λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Δεν γνωρίζω το όλο θέμα της εκπομπής σας. Απλά έκανα ζάπινγκ. Από πού... Τα παρατράγουδα είναι, τα παρατράγουδα. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Τι θέλετε. Άκουσα που θέλετε τον κύριο Μιχάλη να το ζευγαρώσετε. Τι, κανείς είναι να θέλουμε να το ζευγαρώσουμε. Τι είναι, το κανείς πούντουλ που έχω εγώ τη μήνυ να το ζευγαρώσω. Άμα θέλω να το στυρώνουμε κιόλας δηλαδή. Τι. Ναι, δεν θέλουμε να το ζευγαρώσουμε. Ο άνθρωπος λέει με 47 χρονών, 1,82. Μηταράς, ξέρεις. 1,90. Μηταράδες έχουν και μακριά πέι. Και ανύπαντρος. Χωρίς, με δυο δουλειές, με σπίτι δικό του, ενδιαφέρεσαι! Σπίτι που έχει. Πού έχει σπίτι, ρε. Στο Τριάδι. Στο Τριάδι, κυρία μου. Διόροφο σπίτι. Διόροφο σπίτι, απάνω κάτω. Αν τσακωθείς, κοιμάζει. Είναι πολύ ωραία, είναι εξοχή εκεί. Ναι, είναι ωραία. Ωραία. Κλίμα έχουμε εκεί. Έχει ωραίο κλίμα. Εγώ πάω και τρώω εκεί πέρα το βράδυ της Τρίτης. Τρώει, έρχεται στο Βασσαλινό τον Κώστα. Ναι, ναι. Εσείς πόσο ετών είστε, κυρία.
Εγώ είμαι 23. 23 χρονών και θες να πάρεις αυτό εδώ, ναι. Εμένα μου άρεσε. Τι κουσούρι έχεις? Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ, εδώ το κουσούρι του καθένας δεν το ξέρει. Ο άλλος δεν το λέει. Όπως το λέτε, τι να σας πω. Άσε τηλέφωνο. Για 23 δεν ακούγεσαι πάντως. Ναι, για 23 δεν ακούγεσαι. Να κάνει ο Γιώργος. Τι έχεις, γιατί υπάρχει μια πολύ βασική, έτσι, πώς το λένε, μια πολύ βασική απέτηση από το φίλο εδώ. Έχεις δουλειά? Έχω δουλειά. Έχεις και δουλειά. Είσαι και 23 ετών. Είσαι ρε, πούστη αυτός, πώς το λένε. Αν επιτρέπετε, πόσο κιλά είσαι? Είσαι καλοφτιαγμένος. Λες ρε μάλλον. Τραθώ, δεν γίνεται. Ναι, ναι. 23 χρονών, κορίτσι μου, εγώ 59. Είχα... Πόσο? 59. Με boy. Είμαι 59 κιλά είμαι. Είμαι περίπου 1,65 εκεί, 1,63, 1,65. Καλή, να μου φορέσει τα κούνι, 2 μέτρα είναι. Ναι. Ακούστε, τώρα που θα κλείσετε, μετά την εκπομπή, αν τη δείτε, 2 και 4 από το 2 και 20, θα αφήσετε το τηλέφωνο σας, θα πάρετε μετά την εκπομπή να συνεννοηθείτε με τον κύριο Μιχάλη. Να σου πω κάτι, να πω, μπορώ να πω. Να πει. Γιατί εγώ, το όνομά σου, αν επιτρέπετε. Μαρίνα. Μαρίνα, Μιχάλης. Κοίταξε Μαρίνα, εγώ επειδή είχα στην ηλικία τη δικιά σου, ήμουν εγώ που ήταν μεγαλύτερη. Να σου πω. Με τώρα αυτή θα είσαι μικρότερη, ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Κάτσε, ψάχνεις μεγαλύτερη. Όχι, τι? Απλά θέλω να την πω ότι στην ηλικία που είναι 22 χρονών έχουμε κάποια διαφορά. Πάρε μια απομολάστηκα και σβήσε το παρελθόν. Τόσο το παρελθόν. Όχι να ξαναπάμε πάλι εκεί. Εντάξει. Άσε το τηλέφωνο, θα συνεννοηθεί. Γιατί κύριε Μιχάλη, γιατί. Άσε το τηλέφωνο. Άσε το τηλέφωνο, ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε. Τι έκανε. Μην αρέ, πάρε εσύ μετά. Εντάξει. Φιλιά, τα λέμε. Να σε καλά. Κούκλα μου, να σε καλά, ευχαριστούμε που πήρε. Έχει κάνει το δίκτυο τη Μαρμίτα πιο πλατή. Τώρα παίρνουν και γυναίκε για σένα. Γυναίκε σημαντικό. Σε έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Στι χίλιε εκπομπέ. Ναι, στην Ανίτα. Σε χίλιε εκπομπέ βγαίνουν δύο γυναίκε. Και τώρα να δει που θα βγουν κι άλλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι μάτια έχεις και πράσινα μάτια. Πράσινα μάτια έχω. Και πράσινα μάτια. Πράσινο μάτι. Και από όλου καλαμαριάς. Και όπλο μου το κιμετσές. Το τονίζω. Ναι. Το τονίζω. Γεια σου ψάρε Φωτιάδη. Το σκάς τα κεφάλια δηλαδή. Όχι δεν σκάω. Το όπλο μου είναι αφού είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Ναι καλημέρα Ραπ. Καλώς τώρα. Γεια. Από Αθήνα παίρνω. Καλώς στην Αθηνία μας. Ποια περιοχή. Ξέρει ο Γιώργος ποιος είμαι, χαιρετίσματα Γιώργαρε. Ποια περιοχή Αθήνα. Αθήνα, άλλο λέω. Αθήνα Βρυλίσια, ξέρει ποιος είμαι. Έλα ρε, ναι, έλα. Ωραία, πήρα να σου πω για την Εθνική. Εγώ αυτό το πράγμα στη Ρωσία δεν θέλω να το δω και δεν νομίζω ότι θα το δω κιόλας. Ναι. Δεν πιστεύω όλα, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό το πράγμα που είδα δεν θέλω να το δω να πάει. Δεν γουστάρεις, ναι. Εσύ δεν ξέρω, θες να το δεις έτσι όπως είναι. Ο Τσιόνις ειλικρινά παίζει επειδή είναι πάρα δικιά του. Δεν βρίσκω άλλη ιδεολογία να σου πω. Τι να, ρε φίλε, τώρα μεταξύ μας ποιος Έλληνας σοβαρός θέλει να δει αυτή την εθνική τώρα πλάκα. Ξέρω αυτό να μου πεις, τον είδε. Και δεν είναι, εγώ δεν το παίρνω από θέμα που λένε δεν παίζει του ΠΑΟΚ, δεν παίζει του Ολυμπιακού, δεν παίζει του Παναϊκού, παίζουν. Όχι, είναι ένα σοβαρό πράγμα. Ακούστε κάτι, είναι ένα κακέκτυπο αυτά που έκανε ο Ρεχάγκελ. Μια χαρά είναι η εθνική ομάδα. Δεν θα βάσει με την εθνική. Εθνική αυτό που μπορεί να κάνει. Το κάνει. Είναι, το φτάνει στον ασωνότατο βαθμό. Ναι, ταλέντο δεν έχει. Ναι. Ακαδημίες δεν έχει. Ναι. Πρωτάθλημα δεν έχει. Ναι. Υποδομές δεν έχει τίποτα. Ναι. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει το παρόν σε κάποιες ελληνικές οργανώσεις. Και αυτό είναι προς τιμήν κάποιου. Δεν παράγουμε παίκτες Έλληνες. Δεν παράγουμε τίποτα. Στο μεγάλο ομάδα είναι ξένοι. Άρα να θέλουμε ομάδα στο γύρο που να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να παίξει τώρα με το ΑΕΛ είναι την Ουαλία και εγώ να υποστηρίζω την Ελλάδα. Δεν είμαστε καλά. Μα η Ελλάδα παράγει στόπερ, αμυντικά χαφ και τελεφύλακα. Απ' τη μέση και μπροστά δεν παράγει η Ελλάδα. Στην προηγούμενη διοργάνωση είδε στην μπάλα έπαιξε Ισλανδία, είδε στην μπάλα έπαιξε Βόρεια Ιρλανδία. Είδε στην Ελλάδα μέσα. Βλέπει την Αγγλία και συγχαίρεσαι τον ποδόσφαιρο που υποτίθεται είναι η μάνα του ποδόσφαιρου. Και τη βλέπει και συγχαίρεσαι τον ποδόσφαιρο εδώ και 15 χρόνια. Τι μου λε τώρα για την Ελλάδα. Εγώ σε είπα πέρσι, όταν ήμασταν με Ισλανδία και με Βόρεια Ιρλανδία και μείναμε έξω. Είδε την μπάλα παίξαν αυτοί, με του Βορειολανδού. Ήταν η μοναδική χρονιά που ήμασταν χάλια. Τι άλλε φορέ δείχνει. Και να θέλω να είναι η Ελλάδα, ξέρε φίλε. Η εθνική δείχνει μια συνέπεια σε αυτό που μπορεί. Δείχνει μια συνέπεια. Το μπάσκετ που προσφέρει, ναι, τι θέλω. Εννοείται. Εγώ αντιπαθώ την Ελλάδα την εθνική για τι μανατζερίστικε κουλτούρε που έχει. Άλλο αυτό. Αυτό το πράγμα, το πονηρό, η ΕΠΟ με τα λεφτά και τι απάτε.
Αυτό δεν το γουστάρω. Οπότε. Όλη τη μεταγραφή, ιστορικό. Ποδοσφαιρικά απέκτησε μια στόφα μετά τον Γιούρο. Είτε το θέλουμε είτε το απέκτησε. Τι λέει η Αθήνα κάτω, ναι, πώς τη βγάζετε να πούμε. Καλά, καλά. Καλά εδώ. Τι να κάνουμε, σε βλέπω στο ίντερνετ. Τώρα δεν ξέρω και καθυστέρηση λίγο. Εντάξει. Ωραία. Καλά είναι όμως. Τώρα εγώ θα κατέβω, Αθήνα λογικά. Ναι, ναι, όλα σου περιμένω, τα έχουμε πει ρε φίλε. Ναι, ναι, ή τέλειο Οκτωβρίου Νοέμβρη θα κατέβω από πιούμε καμιά πίνα. Έγινε, τα έχουμε πει ρε φίλε, ξέρω. Θα πιείτε. Έτσι. Θα πιείτε που φάρες. Καλά να περνάτε. Πάμε επόμενη γραμμή, φιλιά στην Αθήνα. Γεια σου. Επόμενος κύριος, ναι. Εγώ είμαι. Έλα φίλε, ναι. Κύπριος εδώ. Άμα. Λοιπόν. Κοτάρα, ότι... άνοιξε τα πόδια, περάσει εθνική, κοτάρα. Ναι, λοιπόν, που λες ότι θα θέλουμε τη βοήθεια σας να μπει ο Ερντογάν και ξέρω εγώ, προς το παρόν εσείς θέλατε τη βοήθεια μας για να προκριθείτε. Επειδή αν ήταν καθαρό το παιχνίδι, θα τον είχατε... Πολύ καθαρό ήταν το παιχνίδι. Ο Αποέλ να βγάλει ανακοίνωση, ενώ οι άλλοι, οι ναι, Βέλγοι, ναι, παίξανε στα ίσια, εσείς κότες. Η Ελλάδα ή η Κύπρος είναι ελληνική. Ρε. Χωρίς εμάς δεν θα προκρίνω σας τα ρε και το ξέρει. Να έχουμε και εσένα να μας δεις ότι μας κάνατε χάρη. Ναι. Καλά. Ναι. Καλά, δεν έχει άδικο σ' αυτό. Δίκαιο έχεις εδώ. Λοιπόν, επειδή πήγα στο παιχνίδι, να ξέρεις ότι η δική σας οπαδή φώναζαν η Κύπρος είναι εθνική. Η Κύπρος είναι ελληνική, τα πετρέλα τα εκμεταλλεύονται άλλοι από εκεί, από τα μέρη σας. Δεν τα εκμεταλλεύετε. Τίποτα δεν είναι ελληνικό. Άκου Κύπρε, κάτσε λίγο. Ούτε η Ελλάδα είναι ελληνική πλέον. Για να είναι η Κύπρος ελληνική. Άμα η Κύπρος είναι ελληνική, χρωστάτε τα νερά σας, Κύπριε. Θες να είναι η Κύπρος ελληνική. Θέλω να τονίσω. Ναι. Να τονίσω τη δική σας το φωνάζω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα. Την τρίτη καλή επιτυχία στην ομάδα μας στο Κυπραστάρ. Εύχομαι να σας νικήσει να αποκλειστείτε. Επειδή σας συγχαίρομαι. Και να περάσουν τα αδέρφια μας η Βοσνία, οι οποίοι το αξίζουν. Δεν μου λες να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Αν είχες κερδίσει εσύ την προηγούμενη αγωνιστική, θα ήσουν ενδιαφερόμενος και το μάτς αυτό θα ήταν φωτιά. Πιστεύεις ότι είχες τις δυνατότητες να το πάρεις? Ναι, μέσα στην Κύπρο θα μπορούσα να συνεχίσω. Αφού μας έδωσε πάσα τον πρώτο γκολ, δεν μπορούσε να μας πάρει. Εγώ λέω μπορούσε άνετα να μας πάρει. Αλλά δεν ήθελε η Κύπρος να μας πάρει. Αυτό να μας προβληματίζει βέβαια. Κύπρε δεξιός είσαι? Δεν σας αφορά. Δεξιός είσαι? Δεν τις άφηνα. Πάμε διάλειμμα. Είναι και κουφός, είναι και Κύπριος. Διάλειμμα. Rapto.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα 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 πα. Like, like. Πα 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe.
Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, Βασίλης Κινικοσκούλικο από το κέντρο. Με νέα Τούμπα, ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα, εθνική σε μπαράζ και πλέον ανοίγεις ορίζοντες για μεταμεσονύκτιο νυφοπάζαρο. Είσαι μπροστά από την εποχή σου, Κωστή Ραπτόπουλε, μου λέει το Κινικοσκούλικο. Να πω επίσης, να επαναλάβω μάλλον τα μηνύματα του κομμουνιστή. Κανείς δεν είναι, λέει ο κομμουνιστής, σοβαρά πατριώτης, αν δεν πει να σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος για να έχουμε νοσοκομεία. Για το τι έγινε το 1920, για τα ονόματα το παίζουν μάγκες, αλλά στους ισχυρούς σήμερα κάθονται σούζα οι ψευτοπατριώτες. Εγώ δεν είμαι ψευτοπατριώτης. Είναι κανονικός. Ναι. Λοιπόν, κομμουνιστής για τους ποντίους, κόκκινος, πήγες στην έκθεση μελιού και έβρεξε. Καλά που δεν χιόνισε. Όχι, την άλλη, η Γρηγόρη την άλλη μέρα ήρθε. Όταν έβρεξε δεν ήρθε. Εντάξει. Για τον Άγγελο Φυρό. Ακαδημία τερματοφυλάκων Φυρός Goalkeeper Pink στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εξειδικευμένη προπόνηση τερματοφυλάκων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου Νέας Κρίνης με ένα γήπεδο με συνθετικό χλωοτάπητα 11x11, ένα γήπεδο 9x9 με φυσικό χλωοτάπητα, χόρτο και ένα πλήρες εξοπλισμένο γυμναστήριο. Οι εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν τους μικρούς και μεγάλους τερματοφύλακες. Στόχος μας η σωστή εκμάθηση τη θέση του goalkeeper στα νέα παιδιά. Υπεύθυνος Ακαδημίας Φυρός Άγγελος. Τηλέφωνο για τους goalkeepers. 693-693-609-035. Να πω λίγο για το μήνυμα το πολιτικό που λέει η ΕΠΟ εδώ και διαμαρτύρεται ο φίλος μας ο Φωτιάδης για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που του βγάλανε με τσαμπουκά τη φανέλα γιατί είπαν ότι είναι πολιτικό το μήνυμα. Ο Κούγιας, ο Κούγιας είχε βγάλει μια φανέλα. Τα προσφυγόπουλα είναι παιδιά μας. Και αυτό είναι πολιτικό μήνυμα το οποίο η ΕΠΟ δεν φρόντισε να πει στον Κούγια που είναι και αυτός φίλος μας. Κούγια, αυτό που κάνεις βγάλτο γιατί είναι το μήνυμα που βγάζει η φανέλα σου πολιτικό. Ναι, αυτό συμπλέει όμως με όλα αυτά που κάνουν, ότι ναι, θέλουν να μας κάνουν με λίγο μελανή χρώμα, έτσι, να μαυρίσουμε λίγο. Ναι. Οπότε είμαστε όλοι είμαστε αυγείς έξω. Συνέπλε. Και στους ανθρώπους λαός δεν έχει ξαναβγεί. Αυτό τώρα είναι ρατσιστικό, να ζητάμε από τους Τούρκους τώρα πράγματα άλλη, μόνο να τους θίγουμε. Ναι. Κάντε λίγο ένα κοντινό το Γιάννη, το φίλο μου, να δείτε πώς είναι η ξανθή, η άλλη είναι. Κατάξανθος είναι. Κόσμος. Σκηνοθέτη, άλλον είπε να κάνεις, εσύ άλλον έκανες, δεν πειράζει, ο ιδιοκτήτης είσαι, δεν μπορείς να σε βρίσουμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σου, Ιλιά. Γεια σου, Βίλε. Σταύρος Ολυμπιακός. Από πού? Γεια σου, Λε. Από Αθήνα. Καλώς. Μέρος. Δεν άκουσα. Από ποιο μέρος? Βύρονα. Α, Βύρονα. Βύρονα, ναι. Έλα. Γιωργακό. Ναι, φίλε μου. Πώς νιώθεις σε δύο εβδομάδες? Πώς? Είσαι έτοιμος? Έτοιμος είμαι. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Αν πετάξανε μία μπανάνα στον Αθανασιάδη και σήκωσε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το 1-2 που κέρδισες προχθές, τη ροκάλα του Κούγια, τίποτα.
Στη Ροχάλα. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Αυτό είναι το σωματείο σου. Προστάτευσε τον Ελκαντουρί και οποιονδήποτε. Φυσικά και τον προστάτευσε. Ντροπή της Ελλάδος ήσταν και είστε. Είμαστε. Η ντροπή της Ελλάδος. Άμα εσύ μας λες εμάς ντροπή της Ελλάδος, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος με αυτά που λες, βρε. Που κυνηγούσες μέσα το Δημόπουλο όταν σε κέρδισε με τον Αθηναϊκό. Που βγήκε ο δικός ο πρόεδρος και είπε για τους φιλάθλους ότι είστε επιστήμονες. Καλά δεν τρέπεστε, ρε. Εσείς θα μιλήσετε και θα μπείτε μας ντροπή της Ελλάδος. Πάτε να βγείτε κανένα άλλο να πάω πάσο. Ντροπή της Ελλάδος. Ναι, βρε, ντροπή της Ελλάδος είμαστε. Ντροπή της Ευρώπης είστε, βρε. Εφτά από τα δεύτερα της κουβέντους φάγατε. Έστερ Γουλ. Τζούλια της Ευρώπης να πούμε. Σε γλεντούσε να πούμε η κάθε ομάδα. Με μισή δισεκατομμύρια πήγαινες όμως εκεί πέρα. Άσε βρε, έναν αποκλεισμό έχω μόνο. Ένα ντροπιαστικό αποκλεισμό έχω μόνο, φίλε. Άστο, ξέχνα το. Αν μετρήσουμε τα δικά σου, μη μιλάς τώρα. Πιστεύεις, Γαβρέ, πιστεύεις ότι... Κοίτα, μη σου κάνω μπανάνα μου πέταξες εσύ, μη σου πετάξω κανένα αγκούρι 22 του μηνός και τρέχεις, ε! Έχω τα χειρότερα χάλια των τελευταίων 25 ετών. Δεν μπορείς, γιατί είσαστε ομαδικά μπάμια. Να σκεφτείς πόσο χάλια είστε εσείς, εσάς θα σας σπάσουμε. Κοίταξε, φίλε, να σου πω για να μιλήσουμε πέρα του οπαδική έτσι τη πλάκα που κάνω από το τηλέφωνο και τη καζούρα. Και οι δυο είναι τραγικοί. Αν θέλει να το, ναι, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μόνο λόγο που θα πούμε μπράβο που κερδίσαμε σαν ΠΑΟΚ είναι γιατί απλά ουσιαστικά είναι ένα μάτς που το θέλουμε. Αλλά ποιοτικά και οι δύο ομάδε είναι απαράδεκτε. Δεν συζητάμε αυτό. Εγώ κάθε χρόνο παίζω με την Ατλέτικο, μπορεί να την νικήσω, μπορεί να μην την νικήσω, μπορεί να φάω και 7. Α, παραλίγο να φάω 5 με τη Sporting. Εσύ δεν το έχεις αυτό. Εσύ έχεις τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες αυτό, θέλω να σου πω. Θα δούμε, θα δούμε. Εσύ. Θα δούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια πολύ ζορίζεσαι. Γαβρέ, δεν θα το πάρεις φέτος. Διάλεξε. Διάλεξε. Βοήθεια το πήρε πέρσι. Διάλεξε. Λόγια με τι αγωνίε θα πήρε. Δεν πήρα καμία βοήθεια, άστο φίλε. Διάλεξε. Διάλεξε. Όταν τότε με το Ριβάλντο μου έκανε το 6-5-1, πόσο ήταν. Έχασε την μπάλα και ο καημένο ο Χασιώτη δεν είπα τίποτα. Αλλά τα τελευταία χρόνια χρειάζεσαι βοήθεια για να κερδίσει. Άστο. Κάτσε, φίλε, για να ψαχωστεί. Δεν θυμάμαι. Επόμενη γραμμή. Δεν θυμάμαι. Έβγε ο ηρμός των σκέψεών μου. Μια χαρά βοήθεια. Μάλλον από Αλτσχάιμερ θα πεθάνω, γιατί πρέπει να σημειώνω συνέχεια. 22 του μηνός, ναι, σου βάζω το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, ε. Ναι. Και μένω εγώ με τον Ντίγρη, ναι, να δίνουμε μάχη. Ναι. 22 του μηνός, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο. Ναι. Ρε, έδωσες, ρε, πέρσι πήρατε το λεμονί, ναι, και βγαίνατε γάβρι και γκαρίζατε και λέγατε μα είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο πρόεδρος. Και φέτος πετάζετε λευκή πετσέτα από τώρα, δεν βγαίνετε και λέτε τίποτα. Λεμονί φέρατε, ρε, τσιγά, δεν τρέπεστε. Το έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν θα το πάρουν. Γι' αυτό δεν φωνάζουν για το λεμονί. Ξέρουν ότι φέτος δεν θα το πάρουν. Περιμένετε λίγο. Περιμένουμε λίγο. Πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Παίρνω τηλέφωνο από τη Ρουάντζο. Αυτό που θα μιλήσω όμορφα, νόμιμα, χωρίς να κλέβω. Πανά 52 κιλά αντιάπειρα, θα σας δείξω τώρα. 52 κιλά? 52 κιλά αντιάπειρο θα σας δείξω. Συγγνώμη, έχω γίνει. Τι έχεις, καρκίνο στα πνεύμονα? Τι? Μη με κόψεις. Δεν σε κόβω, τι? Δεν θα βρεις, θα μιλήσω όμορφα και νόμιμα. Λοιπόν. Αυτό φοβάμαι. Ναι. Τα περαστικά μου στο ΠΑΟΚ και στο Άρη. Στο μπάσκετ που σήμερα κάνει κλαρίνα ολκής. Τι ομάδα είσαι? Ο Ηρακλής. Ηρακλήδεας είναι, είναι. Ωραίος. Το Ρόντο. Ναι. Ο Ηρακλής σήμερα είσαι πολύ κακή μέρα, κέρδισε και πάλι άνοδος στην Α1, θα σκίσουμε του χρόνου. Δύσκολα, φίλε, εκεί και η Κλάρκ έχει το περιστέρι. Δεύτερον, οι Raptors έκαναν τρομερό φιλικό. Έσκυσαν, πάτησαν κάτω τους Clippers και πάμε οι πρώτοι στην Ανατολή. Η Celtics είναι για τα πανηγύρια. Ο LeBron James είναι για τα πανηγύρια. Οι Raptors θα κάνουν την έκπληξη, νομίζω να δούμε. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Εγώ άφησα δύο ξανθά πλασματάκια για να ακούσω σήμερα τα Μαρμίτα, την Τζέννη και την Ιωάννα. Για την να Τζέννη. Ακούσω σήμερα Μαρμίτα και έχει εκεί έναν απολωνιστή που στρίβει πιο αργά από το Δέλα και μας θέλει να βγούμε γυναίκα. Λοιπόν, επειδή έχω πάει με άντρα και είναι καλή κατάσταση, θα το λέω εγώ να το ξέρετε. Έχεις πάει με άντρα παθολογικός ή ενεργειακός?
Αυτά είναι... Προσωπικά δεδομένα. Ναι. Αυτά είναι αμφίδρομα. Ναι. Θα ήθελα να ξέρω... Παθητικός δηλαδή... Όχι, ναι. Αμφίδρομα είπε, είπε και έδινε και... Αμφιδρομιακός, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ξέρω αν ο κύριος Μιχάλης ενδιαφέρεται, ας πούμε, γιατί τον βλέπω, μοιάζει λίγο με τον Τάσο Λαγό της ΣΑΕΚ. Και το ναι. Σον Μπέν κάπως μου, ναι. Μου βγάζει κάτι πρόστιχο και θα ήθελα κάπως αν κύριε... Αυτός πάει και με άντρες ο φίλος. Δεν ασχολιέμαι. Δεν ασχολιέσαι. Δεν έχει πάει. Στα. Έχει πάει με άντρα. Όχι. Γιατί. Έχει. Γιατί όχι. Και δεν τρέπεσαι. Σήμερα. Είναι μοντέρνο. Δεν είναι. Δεν είναι το. Το στυλ του. Δηλαδή, άμα είσαι ένα φαντάρο με το ρουβά και γδινόσασταν εκεί και έχει να πάει. Ούτε με το ρουβά. Ούτε. Αφού δεν πάει με το ρουβά, δεν πάει. Ούτε να του συζητάσει. Αυτό που λέει, έχω παρατηρήσει ότι έχει μία αιμονή με το σάκι ρουβά. Μήπως τον κάνει κι εσύ. Αυτό να πούμε. Ξέρω εγώ, καλό δεν ήταν. Σε κανένα στρατόπεδο μέσα. Δεν είναι μόνο στρατόπεδο, απλά ο κύριος... Κοίταξε, ούτε... από ό,τι ξέρω δεν έχει πάει στρατό και εγώ σειρά... Ποιος δεν πήγε στρατό, συγγνώμη. Ούτε λέει για σένα, για το Ρουβά. Όχι, για το Ρουβά. Ναι. Ο Ρουβάς πήγε, απλά τραγουδούσε μέσα στις λέσκες. Εντάξει, και... Και ούτε να κάτσει στις Σκοπιές. Πήγε. Πήγε απλά για να... και τον είχαν μόνο για να περάσει να κάνει το τρίμηνο. Γιατί ο Ρουβάς δεν υπηρέτησε όπως πήγα εγώ στην Ξάνθη. Άκου να σου πω λίγο. Άκου τον. Άκου. Ναι. Επειδή εγώ επειδή είμαι εθνοφύλακας εδώ και 7 χρόνια και πουλήθηκα εγώ το 92, ο Ρουβάς δεν έκανε αυτό που έκανα όπως ο Κώστας, ο Γιώργος, όλοι. Έκανε τρίμηνο, τετράμηνο και τον είχανε για τις λέσκες. Προσέφερε. Προσέφερε. Ναι, ναι. Απλά δεν ήταν στις Σκοπιές. Δεν ήταν. Άλλο το θέμα. Θα πήγαινες με το Ρουβά. Ούτε να το συζητάς. Εσύ θα πήγαινες. Εσύ από το Τορόντο. Εσύ που μιλάς από το Τορόντο. Θα πήγαινες. Άρα έξι γούστα δηλαδή. Γιατί να μην έχει. Έξι γούστα. Έξι τέτοιο. Έξι ανομαλία να φέρω. Εγώ θέλω πιο μπρουτάλ άντρα. Α πούμε με τον Τζόρνταν θα πήγαινα. Θέλω λίγο πιο. Τώρα τι μας λέει τώρα. Δηλαδή ο Ρουβάς είναι. Άμα μύριζε στη μασχάλη του Τζόρνταν, 400 χιλιόμετρα την ώρα θα έβγες. Και μια και είπε για τον Τζόρνταν, έμαθα ότι με βρίζει ότι τα παίρνω δεξιά και αριστερά. Έχω να του πω ότι κάναμε ένα έρανο με τον Τζόρνταν σε 7-8 πόλεις. Και τα λεφτά δεν τα εμφάνισε ο Τζόρνταν και ακούγεται ότι τα έπαιξε στα κουμάρια. Και αμάξι δεν πήρε. Και αυτό δεν θα μένιαζε αν δεν πηγαίναν στην Κατερίνη και σε κάτι άλλες περιοχές και λέγανε ότι ο Ραπτόπουλος τα πήρε με τον Τζόρνταν και τα φάγαν τα λεφτά. Να σοβαρά. Για τέτοιο καριόλι μιλάμε. Όταν τα έφερνα εγώ στον Τζόρνταν κάποιοι με μηδωρούσαν. Λοιπόν, ήρθε η δικαίωση επιτέλους. Φύγε! Φύγε! Διάλειμμα! Φύγε! Διάλειμμα! Διάλειμμα! Φύγε! 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 Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά.
Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλη μια παρέα. You never be alone again. Well, come on. Well, come on. Πάμε Κόμο. Πάμε να μιλήσει ο Κόμος. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε στο φίλο. Έλα, ακούς? Ακούμε, ναι. Λοιπόν, εγώ μπαίνω για το συνοικέσιο. Έχω δύο περιπτώσεις για το φίλο εκεί πέρα. Για πες. Έχω μια κοπελιά 43 χρονών άμα του κάνει. Κοζάνη. Όχι, 43 χρονών λέω άμα του κάνει κοπελιά. Α, 43. Μέσα. Καλή. Μέσα. Αθηνέα είναι, αλλά... Να σε πω κάτι. Έχω παραδώσει με Αθήνα. Από τα Καλύβια. Έχω άτομο δικό μου που ασχολούμαστε με συνδικά και είναι από Καλύβια. Μπορεί να ακούω. Με ενδιαφέρει. Αυτή τώρα ανεβαίνει πάνω, δεν έχει ομάδα. Συγγνώμη. Για πες μου, αδερφέ, το όνομά σου. Εγώ, Νίκος λέγομαι. Χάρηκα, Νίκο Μιχάλης. Μα, λοιπόν, άκου να δεις, είναι σταυρούλα τη λένε. Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Απλά έχει... Πω αυτό τώρα. Είναι λίγο τσουποτούλα. Είναι για μερακλείδες, άμα καταλαβαίνεις, να σου πω. Τι ξυρίζεται και τέτοια, σούμα. Δηλαδή... Ξυρίζεται, μωρέ, ξυρίζεται, τώρα απλά... Τι είναι? Απερπίτη, τι είναι, για πες. Είναι 128-130 κιλά, κάπου εκεί πηγαίνει. Βαριά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνω βάρη, τι θα κάνω τώρα, θα το παίξω στο box. Σου λέει μάλλον. Αυτό καλό, κάνει κανένα πλα, δηλαδή... Για σάκο στο box. Δεύτερη περίπτωση. Δεύτερη. Για πες τη δεύτερη περίπτωση. Κάτσε το 20. Καλή κοπέλα, εργατική. Πες μου το δεύτερο, σας ευχαριστώ. Μαγειρεύει, ό,τι θες. Πάμε για τη δεύτερη. Μαγειρεύει ωραία. Παιδιά δεν έχει. Δεν έχει σκοπό βέβαια να κάνει παιδιά. Τώρα, αν ενδιαφέρει αυτό, μπορεί να είναι μειονέκτημα, ξέρω εγώ. Άκουσες που είχα πάει, έτσι. Πώς δεν άκουσες. Άκουσες που πήγα, ας πούμε, σε ποια κουμπί. Δεν ξέρω αν με άκουσες προηγουμένως. Στην Άννη Παπάνια, δεν είπα. Μπράβο, ναι. Δεν είναι θέμα αυτό. Και αυτή είχε πάει μια φορά και πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν πήρανε ποτέ να πάει και στην εκπομπή να βρει. Αυτό είναι. Που ήταν στο Σαββατοκύριακο, είχε κάνει 500 χιλιόμετρα και όχι μόνο αυτό. Εδώ οι Μακεδόνες, να σου πω κιόλας. Αυτό που το λέγανε, ένα που έκανε το θέλω, όπως το λέγανε, αυτό είναι εκεί πέρα. Ο Βάς Παρασκευάς, αυτό σε έβαγε ξύλο, το ξέρεις. Ο Βάς είχε γυναίκα, ένα πιπλίκι. Όχι, δεν είχε. Να σου πω γιατί, για να ξέρεις. Ο Βάς Παρασκευάς, επειδή πήγαινε στα μαγαζιά και έγραφε αυτόγραφο και τον πήρε χαμπάρι η Ανίτα και έπαιρνε ένα ευρώ. Καταλαβες. Θα το πούς και εμείς βγαίνουμε τις φωτογραφίες. Ναι, άκου τώρα να δεις. Περίμενε να σε πω. Κωστή, μισό λεπτό, άσε να το πω. Και τις φωτογραφίες βγαίνουμε τσάμπανε. Κάθε φορά που έλεγε το τραγούδι, βάζ, ο Παρασκευάς, το έπιασε η Ανίτα στο αυτή, το τζάκουσε, το φώναξε, το λέει, έλα εδώ ρε, το λέει. Εδώ υπόγραψες να δεις την ευκοπή. Δεν ήρθες να κάνεις διαφήμιση και να πηγαίνεις στα μαγαζιά και να φέρεις. Όχι διαφήμιση, διαφήμιση. Τώρα, συγγνώμη. Και τον έκανε και τον στρίμωξε. Κατάλαβε, ναι. Η δεύτερη περίπτωση, φίλε. Για πες μου λίγο τη δεύτερη περίπτωση. Λοιπόν, κάτι να συνεχίσω για την πρώτη, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ναι. Λοιπόν, η βασική της, ας πούμε, λατρεία είναι ο Σταύρος Φωτιάδης. Ξαρφούς.
Ξάδερφός του είναι. Φωτιάδης λέγεται κι αυτός. Ναι. Έχει να την πας τα μπουζούκια άμα θέλει, απλά έχει ένα... Δίπλα είναι, εδώ στα λαδάρια. Πας μπουζούκια. Πώς δεν πάω. Πάει. Και το άλλο θέμα που έχει, βασικά είναι δύο τα άλλα θεματάκια που είναι στο ένα, αυτή είναι βαρύκοη, δεν ακούει καλά, έχει ακουστικό. Αυτό είναι καλό. Ακουστικό και το μάτι της λίγο βλέπει, το ένα μάτι βλέπει την Ακρόπολη και το άλλο λέει πολύ καπιτό, άμα καταλαβαίνει. Δεν είναι ιδιαίτερα, το βαρύκοη δεν είναι κακό. Φύγε φίλε, θα το σκεφτούμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Αν έχασες κάποια Να βγάλεις στο φάριγγα, όχι καρκίνο, όχι, για να γλιτώσεις. Πολύποδες. Να μπορεί να αναπνεύσεις, ρε Πούστη. Αλλά να σωθείς το τέλος. Να πες μέσα, ρε. Ναι. Ραπτό.gr, έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ θα σας καταργέμαι, αλλά όχι για να πεθάνετε. Να έχετε υπόψη σας. Ωραίος. Εντάξει. Από όλο καλαμαριά. Απλά να υποφέρετε, όχι να πεθάνετε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πάμε. Άντε ρε σχιζοδήμο, ιδιοκτήτης, είσαι τηλεφωνήτρια, έγινες. Έλα φίλε. Πάνε σε άλλον. Επόμενο προξένιο, πάμε. Δεν μπορεί να ανοιχτεί. Τι είναι. Και άμα είναι γυναίκα. Έλα. Για να δούμε, ακούσουμε. Έλα κοπελιά, μίλα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς. Αν δεν είναι κοπέλα. Γεια σας. Γεια σου. Παίρνω για τον κύριο Φωτιάδη. Ναι. Κοντινό, μέτρο. Κοντινό μέτρο. Ναι. Άκουσα πριν από το Τριάδη που λείπε, γι' αυτό και πήρα. Είναι από το Τριάδη και αυτή μάλλον. Από το Τριάδη. Εγώ από το Τριάδη είμαι. Τριαδιώτησα είμαι, ναι. Ναι. Για πείτε μας, κύριε. Είμαι η Χριστίνα. Όχι. Κλείστηνα. Όχι, γιατί. Πέστε όλα. Όχι, γιατί. Γιατί είναι 22 χρονών και έχετε και στην ταβέρνα. Έχετε στην ταβέρνα. Παρακαλώ, κυρία μου, μιλήστε. Όχι. Για πες μου, κυρία μου, ποια είστε. Πήρε να κάνει τώρα να πούμε να σπάσει πλάκα. Ξέρει, έρχομαι. Αμά, κύριε Χοντρούλα είναι. Φασαλιδέ! Πες τα, κοπέλα, πες τα. Με το δικό σου τρόπο. Έρχομαι στις Κούνιες, εκεί πέρα, στο πάρκο του Τριαδίου που είναι. Στις Κούνιες είναι. Το γνωρίζω τον κύριο Μιχάλη. Καλός είναι. Είναι πολύ καλός. Και με πειράζει, κύριε Μιχάλη, που ήρθατε στην εκπομπή για να βρείτε κόσμο. Ενώ μπορείς να βρεις και εκεί που είσαι, αυτό θέλω να πει. Έχουμε και στο Τριάδι κόσμο. Κατάλαβες ρε τα χάρη, τι λέει η κοπέλα. Δεν χρειαζόταν να εκτεθείς. Εσείς θα βγαίνατε μαζί του, κυρία μου. Ναι, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο, γιατί με ενοχλεί αυτό. Εγώ το ξέρω τι ενοχλεί, δηλαδή. Συγγνώμη, τι σε ενοχλεί τώρα, επειδή ήρθα στην εκπομπή τον Κώστα. Έχουμε γυναίκες στο Τριάδι, κύριε Μιχάλη. Είναι θαυμάστρα η κοπέλα. Λες, δεν προσέχεις κοπέλα. Ναι, αλλά και εσύ όμως δεν εξέφρασες το θαυμασμό σου καθώς την γειτόνισσα. Καλά τα λέω. Εντάξει, προχθές που το έκανα κούνια. Και δεν μπορούσα να το μιλήσω γιατί μου αρέσει να κάνω κούνια. Και τι σχετική δουλειά έχει το κούνια να κάνει και να μπορέσει να μην μιλήσει. Ο κύριος Μιχάλης με ξέρει, δεν θέλω να πω παραπάνω. Είσαι η κοπέλα που ήμουνα με το παλικάρι και τη μέρα στην ταβέρνα. Ναι. Μισό να κάνω λίγο μια ερώτηση. Που σε πειράζουν τα... Πόσο χρονών είναι η κυρία. 22. 22. Μικρή. Τι το κάνω. Να φτιάξουμε πάλι να δείτε και να τρέχουμε τις μανάδες με τη μανιμιδέ. Δεν θέλει 22 χρόνια. Ναι. Άστο ρε. Δεν θέλεις. Θέλει κάτι πιο μεγάλο. Τη μαμά σου, τη θεία σου, καμιά τέτοια θέλει. Ναι. Μετά μπορεί να βαλώνει με... Εξωτερικά η κοπέλα πώς είναι τώρα. Καλή, μια χαρά. Καλή δεν είναι. Άστο ρε. Καλά είναι. Να πάρεις την εκπομπή να μιλήσεις τώρα. Τον αγαπάνε κι άλλες στο Τριάδι τον κύριο Φωτιάδη. Όχι. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλες. Και θα μου πείρεζε αν έχει κι άλλες. Να ζηλεύει η κοπέλα τώρα, άντε. Δηλώθηκε ρε Κιανατά, έχεις πέρασει. Γιατί άλλο κατάλαβα εγώ πέρασε. Προσκυνώ ρε φίλε. Έχεις πέρασει ρε. Προσκυνώ δηλαδή, σε κουστάζει το σιδιάχρονο, εντάξει ο Θεός μου τελείωσε. Κοίταξε και εγώ, να σου πω την άλλη. Λοιπόν, εγώ την Τρίτη θα έρθω με το φίλο μου να φάμε. Εγώ θέλω να έρθω. Ναι, και θα το κανονίσουμε η κοπέλα, θα το πω. Όλοι μαζί η ομάδα. Πασαλινέ, κανόνισε. Μισό λεπτό να με αφήσεις, να επιτρέπεις. Σε επιτρέπω. Πασαλινέ, κανόνισε τραπέζι με την ομάδα όλοι.
Με τα κρέατα που έχει τα ωραία, τα ψαρικά. Τι ψαρικά. Όχι, πώ το λε, τα κρέατα που έχει τα ωραία. Δηλαδή θα τα βγάλει από πίσω, ρε, πώ τα καλά. Τα ωραία κρέατα, ρε παιδί μου. Έχει ωραία κρέατα. Αυτό λέω. Από τα φάρσα να παίρνει κρέατα. Δεν παίρνει από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό λέω. Τα ψάρια τα πάει τα παίρνει από τη μηχανιώνα. Από το Σταμίδι τα παίρνει, τον Γιώργο. Δεν ξέρω από πού τα παίρνει, αλλά έχει ωραία κρέατα. Κανόνισε για την ομάδα να έχει κρασί καλό που έχει. Τσίπουρο, έπαθε ότι έχει και τσικουδιά εδώ από την Κρήτη, ε. Την μικρή να τη βολέψει. Όχι. Δεν θες. Όχι. Να την γνωρίσουμε εμεί. Εντάξει. Εντάξει. Ο Γιώργος είναι ελεύθερος. Σε ευχαριστώ πάμε. Πολύ. Εντάξει, τελείως. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι μια κοπέλα, κύπρια, ναι. Με ένα κοντό σαρτσάκι και ραπτόπουλα θέλω να μου αρέσει τον κόλλο. Τι κάνει, καλά. Τι είπε, Κωστή, δεν κατάλαβα. Παίρνω και τραβέλια τώρα. Άστο να το. Έχει κάνει τη μαρμίτα πιο επεκτατική. Πιο. Δηλαδή πιο. Ναι, επεκτατική δεν μπορεί να πάρουμε την τουρκική. Από εδώ είναι. Από αυτή τη μεριά είναι. Δεν ξέρω. Στην Αγία είναι. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ ξέρω ότι έγκλει η Ψανδρία και ο κόσμο παίρνει τηλέφωνο. Για πέσουμε τώρα, για συγγνώμη. Και επεκτατική. Σπίτι έχει διόροφο. Μηταράζει άρα. Και θέα θερμαϊκό μου λέμε. Θέα θερμαϊκό κόλπο. Δυο δουλειέ. Παιδιά δεν έχει. Σκυλιά δεν έχει. Κατεκλειστεί το κέντρο, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη κουμπέλα. Έλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, φίλε. Ο Βοητσική μου βγήκε δεν μέχρι να πιάσω γραμμή. Φίλε. Σήμερα έχουν το στάρμα. Παρέλασε, εγώ τι δεν μετράω τώρα. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Για του σχολιασμού περί του μαλάτου που κάνουν, πώ είναι έτσι εντυμένο και τέτοια, θα θέλαμε να του μοιάσουν. Τον είχα δει το καλοκαίρι με μια γυναίκα που στα τρελά του όνειρα δεν θα είχαν. Με ποια γυναίκα σε είδε. Γυναικάρα. Στη Χαλκιδική, δεν το λέω. Ποια σύζυγο, ρε κολλάκι. Μια γυναικάρα, λέει. Νεαρή. Όχι νεαρή. Α, εντάξει, άρα τη σύζυγο. Η γυναίκα του μπορεί να ήταν. Τη γυναίκα του, δεν είδες καμιά νέα. Όχι, όχι. Αλλά από αυτούς που τον κράζουν, ποτέ δεν θα είχαν τέτοια γυναίκα. Α, ναι. Ζηλεύουνε, ρε φίλε, ζηλεύουνε και αυτά τα στέλνουνε, από την κακία τους. Καταρχήν έχει δύο διαφορετικές κολόνες. Τσερότη και Αρμάνι. Το πιο φτηνό ρούχο του κάτω από 180 ευρώ δεν είναι. Ναι, και μάρκα, έχει. Η κάλτσα μεταξωτή. Στις ασφάλειες, σήμερα τράκαρες, σε δύο ώρες εμπλήρωσε. Ασφαλιστικά προγράμματα, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Θες κουβέντα για μπάλα, μέσα. Τακτική, μέσα. Πολιτικά, μέσα. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Μαλάτος είναι αυτός. Έτσι, ωραίος. Για τη γυναίκα που πήρε, που είπε εκείνη 23χρονη, τι ήταν αυτή, είχε πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Μην σα πλάει το πάτο, ρε, τη κυρία. Ναι, ναι. Και ο Κοντούλης εκεί που έχει γωνία, γιατί δεν έχει ακουστεί ακόμα. Τι να τι λέει τώρα. Ο Κοντούλης δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει πολύ. Ήταν στο μαγαζί. Εγώ είχα ποδοσφαιρικά θέματα, ρε φίλε. Με το lifestyle δεν τα έχω καλά. Με το lifestyle δεν τα έχω. Κοίταξε, άλλο είναι το lifestyle εγώ εδώ και άλλο είναι το μαγαζί. Έχει θαυμάστριες, αλλά έρχονται στο μαγαζί του, στη Μαρμίτα. Κατάλαβε. Ακούω στο ράδιο να πούμε και πολύ και δυναμικό. Στη Μαρμίτα. Να σε πω κάτι. Ο Βασίλης, επειδή έχω κάνει μαζί του και ραδιόφωνο και τηλεόραση, αυτή είναι η διαφορά μας. Ο Βασίλης είναι πιο ραδιοφωνικός. Ναι. Εγώ ας πούμε πιο τηλεοπτικός. Ναι. Εδώ έχουμε το lifestyle, ας πούμε. Τώρα έχουμε τον αρχικό, δεν έχουμε. Καταλαβες. Κατάλαβα. Απλά θα το φέρουμε στη Μαρμίτα. Το ωράριο που σε ακούω, το κοντά του είπα για έναν τύπο που είχε πάρει τις προάλλες, μάλλον που πάρει από πίσω. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες, ναι, ποιος ναι, έπαιρνε και θέλει κοντά και θέλει κόστονα, κόστονα. Πάμε επόμενη γραμμή, αργός είναι αυτός. Για τα καλά σου λόγια. Για τα καλά σου λόγια. Έλα γοργικό. Με το μαλλί το. Τι ωραίο μαλλί. Γι' αυτό τον έβγαλα μαλάτο. Το μαλλί ρε φίλε, το μαλλί. Το άσπρο μαλλί στην κεφαλή. Γιατί δεν παίζει να κάνω πρωτοτήρια. Σοφία, είναι σοφία τα μαλλιά του μαλάτου. Αν και βέβαια υπάρχουν πολλοί ασπρομάλιδες σε μεγάλες ηλικίες, τα οποία ντουβάρια γεννιούνται, ντουβάρια πεθαίνουν. Δεν εξαιρέσει και τα βάφουν κιόλα. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Κύριε Μαλάτος, είτε. Άντε πάει. Ωραία, ρε φίλε μου, ζω. Τι θέλεις. Χαίρομαι πολύ, διότι όντως είστε η αξιοπρεπέστατη παρουσία στη Μαρμίτα. Θα ήθελα πολύ να ξέρω τις κούνιες που κοζάρει αυτή η χαμουτζού το Τάσο Λαγό της εκπομπής, το Σόν Πέντο Φτωχών. Οι κούνιες είναι μπροστά στο μαγαζί του Φαρσαλινού στο Τριάδι. Είναι παιδική χαρά, δεν είναι. Είναι χαμουτζού. Μέσα στο πάρκο είναι. Μέσα στο πάρκο. Μέσα στο πάρκο. Ναι, ναι.
Πες μου. Σε παιδική χαρά γίνεται τα ραβέρε, ρε γάμο του. Τι γίνεται, ρε γάμο. Θες να, να, θες να σε πω εγώ. Πες το, ρε. Θες να σε πω εγώ. Ναι. Φίλε. Πες το. Πες το. Ναι. Για την ταβέρνα που ανάφερες, είναι μέσα στο πάρκο στο Τριάδι. Ναι. Είναι ναι. Για, μέσα στο πάρκο, είναι τεράστιος χώρος. Τεράστιος. Τεράστιος που παίρνουν τα παιδιά, κάθονται. Δίπλα έχει έναν άλλον που είναι χωριανός με καφετέρια που είναι με αυτά εδώ. Και, είναι, και έχει και ένα μπάγκο πίσω από το ψυγείο που έχει πολύ ακριβά ουίσκι και τσάγια. Και τσάγια. Εγώ παίρνω τα τσάγια και φεύγω. Ακριβώς. Παλικάρι παίρνει τα ουισκάκια. Ουισκάκια. Έτσι. Τίποτα άλλο. Να κάνω μια ερώτηση, διότι με το ραπτό που έχουμε μάθει και από για προστάτη, ζών 5 των φτωχών, γενικά από αυνανισμό υπάρχει, γιατί θα πας τίποτα προστάτη σου. Κοίταξε, ο αυνανισμός σώνει αρκετές περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, διότι όταν εξπερματώνει ο άντρας, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ουρολόγοι, επιβάλλεται. Είτε πηδάς είτε δεν πηδάς να αυνανίζεσαι. Καταρχήν ο αυνανισμός είναι προπόνηση για το πείδημα. Αυτό είναι ένα. Είναι προπόνηση. Είναι προπόνηση. Πριν το μάτς, όχι την ίδια μέρα για μας σε αυτή την ηλικία, την προηγούμενη. Αλλά οι πιτσιρικάδες ρίχνουν κανένα πριν το μάτς για να μπορούν να αργήσουν να πούμε στο. Να αργήσουν να τελειώσουν. Γιατί κόκορε. Ναι. Και εκείνη την ώρα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Όλα τα λεφτά είναι εκείνη την ώρα, φίλε. Πέρα από. Καλύτερο. Είμαι... Εμένα. Είμαστε κόντρα στα θρησκευτικά που λένε ότι για να πηδήξεις πρέπει να εξπερματώσεις για να κάνεις παιδί μόνο. Άμα το κάνανε αυτό οι άντρες, θα ήταν όλοι οι ουρολόγοι με πόσε καρέρα ο καθένας και από τέσσερα εξοχικά. Θα είχαμε όλοι καρκίνο στον προστάτη. Είναι βλακίες οι οποίες περνάνε στον κόσμο και τρομοκρατούν το σύμπαν. Να πούμε ότι, ότι είναι αμαρτία το σεξ. Και θα σου πω και κάτι σοφό, κάτι τελευταίο σοφό. Από όλες, ένα λεπτό, θα πεις ότι γουστάρεις. Από όλες τις απολαύσεις που υπάρχουν σε αυτή τη γη για τον άνθρωπο, η μόνη ποινικά κολάσιμη αμαρτία, απόλαυση, μάλλον απόλαυση, τη θεωρούν αμαρτία είναι το σεξ. Γιατί το σεξ είναι η μόνη από αυτές τις απολαύσεις που όχι μόνο δεν βλάπτει τον οργανισμό, αλλά τον ωφελεί και από πάνω. Ενώ τα άλλα, μεθύσια, χασίσια, ποτά, τσιγάρα, δεν λέει καμιά αμαρτία. Ου καπνίσεις, ου καπνίσεις, ου μπεκροπιείς, ου πηδήξεις. Δηλαδή τη μόνη απόλαυση που κάνει καλό στο, στην υγεία του ανθρώπου, που είναι το σεξ, την ποινικοποιεί η θρησκεία. Όχι μόνο δικιά μας, όλες. Ψάξου, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, ψάξου. Ότι, επόμενη, τι, του είπα εγώ. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Με τον Περπάτο να μιλήσουμε. Έλα, Περπάτο. Σε έχει εσένα. Κοντινό, κοντινό. Δεν πάθαμε ρε τώρα, τι κόλλημα. Σ' ακούω. Περπάτο. Έλα. Έχω μία θεία, φίλε. Θεία, θεία. Ναι. Μία σαραντάρα που κάνει με δύο κοσάρες. Ναι. Παυτή, μη γελάς, μη γελάς, παυτή. Εντάξει, γελάω. Ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω, πες μου. Είναι μια σαραντάρα από Κοζάνη κι αυτή. Τι γίνεται ρε, όλο Κοζάνη ρε. Εκεί την κάμερα κοίτα. Τι γίνεται, όλο Κοζάνη, τι τη στην Ανίτα που πήγα Κοζανίτσα. Πάλι Κοζανίτσα. Κάμισε τα, μόνο Κοζάνη. Ξέρεις, να σε ρωτήσω λίγο, είσαι από Κοζάνη. Ναι, από Κοζάνη. Ξέρεις ποιο έχω, έχω κάποιον αγελαδάρι που έχει, είναι από εκεί, ασχολείται με... Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, όχι, μην ξέρεις. Περίμενε ρε. Φεύγω, φεύγω. Το όνομα τι λέγεται ρε. Γιατί ρε. Περίμενε ρε. Για λέγε. Κάτσε ρε. Ανθρώπινο είναι τι. Σταματήστε. Να άκουσες τι είπε το παιδί. Και αυτή η εργασία είναι. Εργασία είναι ο Γιαλαδάρης. Τι. Όχι αυτό. Έτσι λέγεται ρε. Αγιαλαδάρης λέγεται. Στο επίθετο. Καουμπούι. Στάσου ρε φίλε. Περίμενε. Περίμενε. Συγγνώμη πώς έχεις εσύ. Περίμενε. Πάνω. Πάνω. Αυτό το όνομα το ξέρεις. Το επίθετο. Γελαδάρης. Ναι, πες μου ένα όνομα. Αυτός εδώ έχει ένα συνεργείο με βουκανζατέρ. Με? Βουκανζατέρ, ασχολείται και με αγώνες ραλί. Όχι, δεν το ξέρω. Ραλί. Ναι, ασχολείται. Ναι, 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 παλιούς αγωνιζόμενος. Είναι Γελαδάρης, ασχολείται και το ναι, ναι, όχι, το επίθετο του λέγεται Γελαδάρης, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... Παρεξήγησης. Οπότε, ναι, εντάξει, ναι. Πες μου, για πες μου. Λέγε, λέγε. Κοζάνη παντού, διαδώστε το. Ε? Κοζάνη παντού, διαδώστε το. Εννοείται. Ναι. Δεν τη γλιτώνεις από Κοζανίτης, αυτό σου λέει.
και θα φωνάζει. Κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή ήμουν στην Κοζάνη, υπηρέτησα στο Μαυροδέντη. Στο Μαυροδέντη. Ναι, δύο μέρες εκεί. Τι ειδικότητα. Δεν ήταν, ήταν νεοσύλλεκτοι και πηγαίνανε εκεί. Αλλά εκεί πέρα είχε και κάτι. Μισό λεπτό. Εκεί είχε και κάτι πράσινα φωτάκια. Είναι έτσι. Έτσι. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Ήμουνα και μέσα στην πλατεία που είχε γεμάτο τα παράκια που γινόταν εκεί χαμός. Στα παράκια πήγαινε, δεν πήγαινε. Το καμπαναριό το μεγάλο. Ναι, το μεγάλο εκεί. Είχε... Κάθε βράδυ εκεί ήμουνα. Κοπάναγες. Έτυχε και μια βράδυ. Φάγαμε και φυλακές, αργήσαμε να μπούμε εκεί. Τέλος πάντων, μπορεί να με πεις για τη Σαραντάρα. Για τη Σαραντάρα που μοιάζει με δύο κοσάρες. Ναι. Θες σου δώσω ένα τηλέφωνο μετά να σε πάρω. Όχι, θα το δώσεις στο, μέσα στον αρχηγό. Δεν εκθέτουμε, μετά. Ναι. Μετά. Δώσ' το και θα κάνουμε. Τηλέφωνα, δηλαδή, έτσι. Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ τώρα θα σου πω κάτι, εκτός από το στρατό που είμαι εθνοφύλακας, ασχολιέμαι και με... Κάτι εθνοφύλακας. Ναι, εθνοφύλακας, είμαι εδώ στο Θεσσαλονίκη. Ναι. Εδώ και 8 χρόνια. Όχι, παίρνετε 5 ευρώ την ώρα, παίρνετε ακόμα. Σημασία έχει ότι κάνω αυτή τη δουλειά και κινιέμαι. Ναι, όχι, δεν το λέω να παρεξηγηθούμε. Πόσο πάει η ώρα απλά. 5 ευρώ την ώρα πάει. 3 ώρες κάνεις 15 ώρες. 3 ώρες κάνεις. 15 ευρώ. 15 ευρώ, συγγνώμη. Τέλος πάντων, και η δεύτερη δουλειά μου είναι, ασχολούμαι εδώ και 6 μήνες με 7 με μεσαιτικά. Με Χαλκιδική έχω κάτι, μια ομάδα από Αθήνα. Σε ποιο μέρος Χαλκιδική? Όλη τη Χαλκιδική, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε με ακίνητα και αυτά. Και επειδή έχω βρει σε 3 μέρη της Χαλκιδικής, στη Χανιώτη, στις Φώκες και στο Σάνι. Έχω 3 ακίνητα και περιμένω κάποιους Τούρκους. Δεν τα πάρουν. Και να τα πάρουν για τη Χαλκιδική. Οι Τούρκοι. Ναι, έχω σχέση με αυτά. Και επειδή στην Αθήνα κάτω έχω ένα άτομο με την ομάδα που είναι μεσίτιδες, είναι 4 άτομα. Μεσίτιδες. Ναι, με εισιτήρια. Δηλαδή φτιάχνουν. Ναι. Και ασχολούνται και περιμένουν τώρα 2 ακίνητα να αγοράσουν οι Τούρκοι και να έρθουν εδώ πάνω. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Εντάξει, για χαρά. Από τα νιά έχουμε τίποτα. Ναι. Για πες μου λίγο για τη Σαραντάρα, ας πούμε. Αυτή με τι ασχολείται. Αυτή άνεργη. Τι πω. Όχι, δεν τα αναφέρεψε, δεν άνεργη σε λέει. Αυτή είναι φύραλη. Άνεργη. Πόσο άνεργη είναι δηλαδή. Πόσο πολύ άνεργη. Πόσο άνεργη είναι που είσαι δηλαδή. Πάρα στο τραπέζι. Πόσο άνεργη είναι λέει. Έλα ρε φίλε, τι λες ρε αυτά. Ναι, πολύ, λίγο. Πόσο είναι. Πόσο άνεργη είναι. Πολύ λίγο άνεργη, εντάξει. Δεν έχει τίποτε, τίποτε, κάτι. Πώς θα γίνει, για. Εντάξει, καλά είναι, άνθρωποι. Πες μου τώρα, είναι αδύνατη η χοντρή, γιατί... Είναι όχι, είναι πόσο να είναι, 60 κιλά και τα κάτι. Καλή. Ένα 60 κάτι εμφανίζει. Θα γίνει κουμπάρας μου, έτσι. Λαπτόπουλος, το ανακοινώνω. Άμα βρεις να παντρευτείς εγώ, το λέω από τώρα. Για πες. Θα πάτε και τώρα από εκεί το παιχτάρα. Αυτή την έχει, με έχει δει τώρα, δηλαδή μίλησες πώς, είναι εκεί μπροστά σου. Ωραία, να κανονίσω εγώ, μη στεναχωριές. Ε? Μη στεναχωριές, θα κανονίσω εγώ. Θα το ρυθμίσει αυτός. Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα αυτή εδώ. Πες να την πω να πάρει τηλέφωνο, δύσκολα να βρει γραμμή. Εγώ ξέρω εγώ τώρα που βολεύει τώρα ο Κωστή με την. Καλά, από την πρώτη εκπομπή και εσύ μην περιμένει θαύματα. Όχι, εντάξει, γι' αυτό που ήταν ευχαριστώ πολύ. Δεν θα κανονίσουμε τα ραντεβού. Τα ραντεβού στο μπαρ Μαρμίτα. Αυτό εδώ θα μου μείνει αξέχαστο ρε Βουστή. Εγώ στην εκπομπή να έρθω και να κάνω τέτοιο πράγμα lifestyle. Celebrity και με αυτά ιστορία. Είσαι αυτοδέ. Θα με σπάσει τα χέρια. Είσαι, δεν παίζει. Έτσι δεν παίζει. Τόσα χρόνια, φίλε, τόσα κεσαριλί και έχω δει στη Μαρμίτα κατά καιρούς, όλοι ήταν κουμπωμένοι το έτσι στο άλλο. Πήρε την ακροαματικότητα σε εβδομάδα που δεν είχαμε ποδόσφαιρο και την έκανε μεγαλύτερη από ο Ντέρμι Φάπλα. Μα είναι ο άνθρωπος αυθόρμητος. Άκου εγώ να σου πω, κοίταξε να δεις. Μπάλα. Κοίταξε να σου πω. Το όνομά σου πες μου λίγο. Πάνος από Κοζάνη. Σταυρό, κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή. Όπως και αν τον έχετε 40 θες εσύ να Σταύρος, κοίταξε να δεις. Τάνος. Τάνος. Κοίταξε Τάνο. Εγώ επειδή είχα πάει στην Ανίτα στην εκπομπή και μου λέγανε από εδώ μην πας, μην κάνεις εγώ και έτσι. Ναι. Πήγα και πήρα και λεφτά. Εδώ για να καταλάβεις από εδώ έφυγα, τους πήγα ένα κρασί. Τους πήγα και ούζο, δηλαδή να ξέρεις τι Μακεδόνες που είναι. Είναι φιλόξενοι. Ναι, όντως. Και εγώ όταν πήγα μέσα στα γραφεία για να υπογράψω και να με δούνε, είχε μια που ήταν. Εντάξει, κάνα λίγο την πλάκα. Είχε μια σειρά.
Είναι από τη σειρά, ας γνωρίσουμε, ξέρω εγώ, αν ήταν λίγο μπαμπάτσικο. Και έβγαινε στην εκπομπή της. Δράμα, σέρες, μακριά, μακριά. Ε? Μακριά από δράμα και σέρες. Ε, κοίταξε, γιατί ρε φίλε, γιατί. Κάτσε, γιατί. Δεν είναι καλά, γιατί. Γιατί, αν μας πεις γιατί δεν είναι καλά. Δεν έχει καλά πράγματα. Πώς δεν έχει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Κοίταξε, η δράμα τώρα έχει ανεβεί πάρα πολύ με τα ξενοδοχεία. Είναι έτσι. Εκεί πάνω δεν πιάνεται έτσι πολύ. Όχι, ξέρω γιατί έχουν τα μπέλια, έχουν αυτά, έχουν ανοιχτά. Έχουν οι σειρές λεφτά. Ο καλύτερος έρωτας ήταν την Προσοτσάνη βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, δεν την είχε δει ούτε στο χάρτη τη δράμα, έτσι. Καταλαβες. Απ' την Προσοτσάνη ήταν ο Ανέστης Βλάχος με τον Γιάννη Νοτομάτη. Έχω και ένα συνονόματο. Ο Ανέστης Βλάχος με τον Γιάννη Νοτομάτη. Έχω και ένα συνονόματο που είναι και αυτές φωτιάδες είναι. Όταν πήγα μέσα για κάτι, αυτός έχει κορευτικά μηχανήματα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Με το φωτιάδι αυτό που βγήκε στα μαγαζιά έχετε καμιά σχέση? Όχι. Με τον τραγουδιστή έχεις, ε? Ούτε. Ούτε. Θα σου πω γιατί. Γιατί πριν το 1993 είχα γνωρίσει μία που ήταν φιλόλογος. Ναι, πραγματικά είχα γνωρίσει. Από Κοζάνη και αυτή. Όχι, από εδώ, Θεσσαλονίκη. Κάτσε να μάθουμε. Λέει. Και την γνώρισα, ήταν λίγο σαν και την άλλη 20η διάρα. Φιλόλογος, ξέρω εγώ, να βγούμε. Παχουλή. Παχουλή, ήταν λίγο να πάει από εδώ, από το στούντιο, μέχρι και στα δικαστήρια. Παραπάνω δεν μπορούσε να πάει. Εκεί, γιατί ο πατέρας την είπε, μέχρι εκεί θα πηγαίνεις. Ναι. Τέλος πάντων, άντε, εδώ προσπάθειες, με πάει εδώ πέρα, εδώ στο σταθμό. Εδώ κάτω, ναι. Σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, μια φιλνάδα της και αυτή σπούδαζε. Α, ήτανε, σπουδάζανε. Ναι, σπουδάζανε. Ναι. Και εκεί επάνω γνώρισα αυτήν. Ναι. Μου λέει, πώς έχεις, εσύ, λέω, Φωτιάδης. Ναι. Λέει, θέλω ένα αυτόγραφο του Φωτιάδη. Λέω, κοίταξε να δεις, θα κάνω προσπάθειες. Εγώ τώρα το έπαιξα, το δίνω εξάρρυπνο. Σαν το κόκκινο, έκανα. Καράμι. Κάτσε, κάτσε να πει την ιστορία. Μη άστο, θέλει. Θέλει χρόνο. Έτσι θέλει να γνωρίσουμε, θέλω να δώσει ένα αυτόγραφο. Λέω, ωραία, πώς. Θυμάμαι τότε τραγουδούσε στο Φιλίππιο. Είχε τραγουδούσει. Δεν ξέρω, το Φωτιάδη δεν τον έχω δει. Σταμάτα, ρε! Και τελικά βάζω κάποιον άλλο και παίρνω ένα αυτόγραφο. Το πήρε. Το πήρα και το πήγα. Πήδηξε. Πήδηξε, φίλε, κλείσε. Ναι, αλλά την έχασα μετά. Κράτησε ένα μήνα. Κράτησε ένα μήνα. Ένα μήνα κράτησε. Και μεταξύ με έπαιρνε αυτό το. Από τη Χαϊλάου, είναι και από τη Χαϊλάου αυτή εδώ πέρα. Μα ποια είναι, κάτσε εδώ πέρα. Μη, όχι, μη, δεν είναι. Μικρό, μη. Πώς το λέγανε τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας, έχει τώρα. Άρα μιλάμε τώρα, εδώ πήγα πάνω στο πανόραμα για να φάμε τρίγωνο και μου έβγαλε τα παπούτσια μέσα στο μαγαζί και τρελάθηκα εγώ. Ποιος έβγαλε τα παπούτσια? Αυτή εδώ. Πολύ ήτανε. Δεν ξέρω τώρα. Μήπως είσαι ποδολάγωνος σαν τον Ασλαμάχ. Δεν είναι. Όχι, εγώ αρρωσταίνω. Ας το έκανε αυτό, εγώ θα αρρώστανα. Θα τη ζητούσε εκείνη την ώρα σε κάτι. Όχι, και το άλλο ποιο είναι, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέω τον φίλο μας από εδώ. Ναι. Όταν πήγα αυτήν εδώ, να είναι καλά που με γνώρισε και αυτήν εδώ. Ευτυχώς έγινε και η δουλειά. Όταν πήγα εγώ και ανεβήκαμε στο πανόραμα, φάγαμε τι κάναμε, κάθε τρεις και μία στην τουαλέτα. Ρε πούστη, τι κάνε. Είναι στην τουαλέτα αυτή. Ήταν και ξαδέρφη μου, λέει τι γίνεται. Προστάτη είχε. Απροδίσιο. Τέλο πάντων. Ναι. Περνάει, βγήκαμε εξω εδώ, έφαγε τα τρίγωνα. Και πήγα στην Καλαμαριά, είχε ένα μαγαζί τζανί λεγόταν. Παλιά. Τζανί. Τζανί. Κάτσε να μάθουμε εμεί. Ναι. Εκείνο το μαγαζί που λε, φίλο μου, έδινε λουλούδια. Τριαντάφυλλα. Κάθε μαγαζί που όταν πήγαινε, σε πρόσφερε λουλούδια. Εγώ, σαν καλό έτσι μου, γιατί είχα κάνει ένα φίλο πιο μεγάλο από μένα. Τσέντλεμαν. Τσέντλεμαν. Με λέει, θα πάει σε τα μαγαζιά της Κρίνης. Της το δίνω και τι έκανε, Γιώργο. Τι έκανε. Πήρε το λουλούδι και το έκανε κομμάτια. Γιατί. Δεν ξέρω. Κάτι θα. Αυτό ήταν ότι μας. Εκείνο ήταν. Σε πείραξε. Απόρριψη σημαίνει. Αυτό σημαίνει απόρριψη. Ναι. Εντάξει, κάμα το. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, αυτά είναι τα πράγματα. Εντάξει, απλά τέλεια, έγινε δουλειά με το τέτοιο. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά. Να αλλάξε τι με έκανε Κωστίν. Τι. Σε τι με έκανε. Με πήγαινε να πάω στα πανεπιστήμια, να κάνω τίτλο. Α, τι. Α, ήθελα να, ήθελα να πούμε μέσα και στι φοιτητέ εδώ να με γνωρίσει, να με κάνει. Ήταν έβγαλε. Αύγαλε, ήταν. Έβγαλε, τι νομίζει. Έβγαλε. Τρεις τελευταία για σήμερα. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Έλα, φίλε, ναι. Ακούμε. Έλα, φίλε. Ακούμε. Με το Φωτιάδη θα μιλήσω. Εδώ είμαι. Θα πω. Έλα, φίλε. Εμένα δεν με ξέρεις. Εγώ σε ξέρω όμως. Ξέρω που είσαι στο στρατόπεδο. Ναι.
Ωραία, είμαι στο στρατόπεδο. Το πρόβλημα ποιο είναι. 40. Σε πειράζει άμα είναι άντρας. Τι είπε η Κωστή. Αν σε ενοχλεί να πας να ξαπλώσεις με άντρα. Το είπαμε ρε φίλε. Αυτός το πήρε από το εξωτερικό που πήρε. Ναι. Την άκουσες. Εσείς είστε παθολογικός ή ενεργειακός. Αμφιτρομιακός. Εγώ είμαι παθολογικός. Είστε παθολογικός. Ωραία. Είναι παθητικός λέει. Ούτε καν. Ανοίγεις την πίσω πόρτα, αυτό ρωτάει. Ούτε πόρτα ανοίγω, ούτε τίποτε. Δεν ανοίγουμε πίσω τίποτε. Πόρτα. Επόμενος κύριος. Θωρακισμένη πόρτα να είναι, δεν αγκάμε. Τι ανοίγει. Χαρτιάς και ασφάλισε. Και μπαζούκας να ρίξουμε όρμο να ρίξουμε. Τελείωσε, το είπαμε. Δεν... Τελείωσε. Τώρα τι πήρε τον άνθρωπο. Πρώτο-τελευταίος. Ας, γιατί. Πρώτο-τελευταίος. Ναι, πάμε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το να. Καλώς το. Πήρα τηλέφωνο πριν και ενώ μιλάγαμε για αυνανισμό και ότι τι πήρε το λέω. Τι θες με τον αυνανισμό, τι θες, τι θες. Εντάξει, το ανέλησες το θέμα, συμφώνησα, είσαι ο άρχοντας της μεσοδοσιανής διαζώνης, ας πούμε. Και μετά με έκλεισε, έφυγε. Ήθελα να πω και μετά με... Συγγνώμη, νόμιζα ότι τηλειώσαμε την κουβέντα, ζητώ συγγνώμη. Πήρε τηλέφωνο παραπολεγούμενος, μιλούσε μία ώρα εκεί για τις εικούνες και τα τεραβρία και δύο σαραντάρες που είναι κοστάχνοντι και δεν ξέρω εγώ τι. Μη. Πάμε να τελειώσουμε την κουβέντα που δεν την τελειώσαμε. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε λοιπόν. Τώρα χάθηκε ο ερμός μου. Αυτό τι ξαναπήρες, ρε φίλε. Άμα χάθηκε ο ερμός σου. Κόψε τώρα, χάθηκε ο ερμός του. Άλλους δύο. Κόπηκες γιατί χάθηκε ο ερμός σου. Τι να κάνω εγώ την Νικολούλη στον ερμό το δικό σου να κάνω. Να ψάξω να τον βρω δηλαδή. Πάμε προτελευταίος, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έλα Νίκος ο Περισσόγειο, συνοικέσιο πέρα αυτή τη φορά. Εντάξει, παίρνουμε το μαλάτο, το λένε τα πολιτικά μας. Αλλά τώρα έχω να πατρέψω κι εγώ μια θεία μου. Λοιπόν, να σε πω. Την Παπαρίγα θα ακούς. Την Παπαρίγα, ρε φίλε. Όχι, όχι, Παπαρίγα, ρε. Το Κουκουέ, το Κουκουέ μια ωραία γυναίκα δεν είχε. Όλες άσχημες ήταν. Κι άλλη Λαγκαφαντάρη. Η άλλη Κωνσταντοπούλου σαν φορτηγατζής είναι. Ισχύει, αλλά δεν άσε καημένο το 44 νούμερο ποδάρι με μια δάχτυλάρα σαν κεραία να πούμε. Άσε καημένο. Μην μιλάς τώρα τέτοια. Αφέντρα τώρα θα το γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Με αφέντρα πα. Κρατήν ο Περισσός σε βολεύει. Ποιο? Ο Περισσός σε βολεύει στην περιοχή. Κομμουνίστρες αριστερές βολεύει λέει, αυτό λέει. Εγώ κοίταξε να δεις, έχω άτομο που είναι από τα καλύβια. Εντάξει, από τα καλύβια, ωραία. Να το πω. Εκεί, επειδή έχω... εκεί την κάμερα δεν ναι, εκεί που είναι τα αγκούρια, τα περιόνια. Όχι, δεν έχει αγκούρια, δεν έχει. Δεν τα αγκούρια καλυμπιούτικα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, απλά αυτή σου λέω, επειδή είναι ο Περισσός, καταλαβαίνεις τώρα, είναι και στο σόι όλοι είμαστε κουκουέ, θέλει αυτή απλά να είσαι κουκουνά, θα λίγο κομμουνίσει, να μην είσαι τώρα δεξιός στα λοιπά. Δεν έχω σκοίδε πρόβλημα με... Αρκεί μας κάνες τους λόγους ξυρισμένες. Κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι βρε, μια χαρά είναι γυναίκα, είναι κανονική. Ναι. Ξυρίζεται. Μου λέει έχει το δάσος στο Αμαζονίο εκεί πέρα και ψάχνει να βρει τα φίδια ο άλλος μέσα. Είναι, ναι. Εντάξει, ναι. Πολλά χρόνια δουλειά στο πλάτη, σωστή. Ναι. Απλά σου λέω, έχει πέσει τα πολιτικά, έχει ένα προβληματάκι. Δεν θέλει να είσαι δεξιός τώρα, δεν πάει με δεξιούς καθόλου. Δεν πάει με δεξιούς. Δεν ασχολιέμαι εγώ με τέτοια πράγματα. Δεν ασχολιέται. Κοίταξε, εγώ ασχολιέμαι να σου πω κάτι αδερφέ, το όνομά σου. Νίκος. Άκου Νίκο, κοίταξε με αυτήν εδώ. Είναι από όλων πόντου. Α, μπράβο. Το όπλο μου είναι και με τζες. Όπως έχω το ψάρι φόβο του Φωτιάδη από εδώ. Είναι πόντιος, δεν είναι δεξιός. Καταλαβες, ναι. Ούτε πόντιο, ούτε... Πόντιος είσαι, ναι. Είναι υπερπόντιος. Αυτό είναι. Ποιος? Άρα, υπερπόντιος. Να στη δείξω μωρέ, να τη δείξω. Για με τη Λίβερπουλ που είμαστε. Ναι, εκεί. Ξακώ. Στον Περισσό, λέγε. Αμάν. Στο κόμμα τελείωσε. Σου έψε. Δεν έχεις πρόβλημα με τις αριστερές, αρκεί να είναι ξυρισμένες. Ζιλέτ Σούπερ Σίλβερτ έχεις στο σπίτι. Γιατί αυτές βγάζουν και μουσι, να ξέρεις. Λέω να έχω σταματήσει αυτά. Άσε. Κάτι φρύδια σαν τους αργάνι έχουν. Γουστάρο φρύδια. Γαϊτανοφρύδε. Φρύδι στη γυναίκα. Γουστάρο άρρωστα. Α, και. Άρρωστα. Και κοροϊδεύεις τον άλλο που θέλει την πατούσα να πούμε. Δεν κοροϊδεύω. Την πατούσα γουστάρο, αλλά ειδικά. Και τώρα. Κάνουν λανούρια με φρύδια. Τι λες. Είμαι άρρωστα. Πώς φαίνεται ότι είσαι αριστερός. Ναι. Γουστάρο άρρωστα φρύδια. Θυμήθηκε κάτι. Μισό. Στον Κύπριο να σε βρει καμία. Ρε, στον Κύπριο. Κάτι μαύρες. Ναι, γουστάρο μαυροτσούκαλες. Ναι. Κοίταξε, να δεις, Κωστή, είχα γνωρίσει τη μία, ας πούμε, είχε εδώ σαν μουστάκι. Ποιος? Είχε γνωρίσει μια γυναίκα. Μήπως γνώρισες τον Πετρουλάκη, μήπως γνώρισες. Όχι ρε. Μουστάκι είχε. Ναι ρε, είχε σαν τρίκι. Μουστάκι δεν μ' αρέσει. Όχι μουστάκι, είχε σαν τρίκι εδώ. Ναι, μ' αρέσει. Φρύδι. Φρύδι, γυναίκα με φρύδι. Ναι. Φτιάχνουμε δηλαδή. Πολυκοτρονέικο. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Πολύ. Πάμε δυο τελευταίοι. Πρώτο τελευταίο τώρα, ναι. Ελώ ρε, εγώ είμαι. Εγγύησε, ναι.
Έλβιν από Τύρανα. Α, έλα ρε φίλε, πού είσαι και τόση ώρα λέγεται ποιος δεν πήρε, ποιος δεν πήρε. Μαλβανίδα πας. Κάτσε τώρα, θα το φτιάξω και αυτό, να το βρω τώρα, κάτσε. Να πω λίγο για μπάλα πρώτα. Για μπάλα πες, ναι. Για μπάλα ρε φίλε. Ναι. Και παίξε το Εθνική Αλμπανία, την κόρα μου, με την Ισπανία, φάγαμε 3 γκολ. Να πάρει, το, να πάρει το πούλο του προπονητή, το Πανούτσι. Το Πανούτσι θα πάρει πούλο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί το άνθρωπο αυτό. Να πάρει το πούλο, να φέρουμε την Μπέσνικ χάση. Θες το χάσει. Θα σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Δηλαδή, συγγνώμη. 100 κιλά μπάλα, άσε το την παππού να λέει εκεί τι πέρα. Τι περίμενες εσύ δηλαδή, να κερδίσει την Ισπανία ας πούμε. Ναι, να περίμενα να κερδίσω την Ισπανία γιατί... Τι νομίζω την Εθνική Ελλάδος για να κερδίσεις. Καλά σε λέει. Που ήρθαν όσους πιταλίτες Ευρώπης και φάγαμε. Πάσαν τα βραδιά να πούμε. Έτσι. Έχω 11 μηχανάκια μέσα, εργάτες, μπορώ να κερδίσω όλη τη ομάδα. Οι Αλβανοί τι θες να είναι, εργάτες θα είναι, τι θα είναι, στελέχη επιχείρησης. Να πάρω το Ιμπούλο, θέλω προπονητής και να πω τώρα γιατί Ολυμπιακό. Θέλουμε αριστερό μπακ, έχει την Αλβανία ένα παικταρά. Ωραίο μήνυμα, αυτό ισχύει και για τους Χρυσαυγίτες που πουλάνε τα σπίτια σας στους Τούρκους. Ονόματα δεν λέω, συνέχισε φίλε μου, συνέχισε. Ναι. Έχει ένα παικταρά η Αλβανία. Ναι. Αριστερό μπακ. Ναι. Χίσεν Μέμολα λέγεται. Χίσεν Μέμολα. Χίσεν Μέμολα. Α, ναι, ωραία. Και δεξί μπακ, Ελσέντ Χισάι. Χισάι. Ναι. Χισάι. Ναι. Να την πάρουμε αυτή την παικταράδε να, να γίνει καμός ναι. Στο τάσμα. Πότε τα γίνει θα σε ποια έδρα. Γίνει καμός. Ναι. Σε όλες. Σε όλες τις έδρες. Για το φίλο μας το Φωτιάδη τι έχεις να πεις. Τώρα το, έχω εδώ ένα σιτάρι μαζί μου το Λέντι. Την είδα εκεί πέρα εθνοφρουρό τι είπε είναι. Λέει θέλει γνωριμία. Ναι. Τη Λέντι την πισογλέντι. Τη Λέντι την πισογλέντι. Δεν καταλάβεις. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία. Στείλ τον. Σπίτια στην ανακύκλωση. Πρόσεχε. Εδώ λέει ένα μήνυμα. Το Μπόντιο τον πείραξε η γενοκτονία και τα σπίτια στην Χαλκιδική σε Τούρκους θα τα πουλήσει. Η εδώ τι έχουν. Η γενοκτονία δεν τον. Όχι. Απλά κάνουν. Η μαρμίτα μαρμίτα ναι. Και η γενιά γενιά. Οικονόμα οικονόμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τρίτη από άποψη με την Τουρκία σε. Το μόνο. Το, να ρωτήσω λίγο να μπορώ να πω κάτι. Να πεις. Το μόνο. Ναι. Έχουν να κάνουν οι Κύπροι επενδύουν σε αυτούς. Ναι. Στη χώρα τους. Στη χώρα τους. Άλλο λέει αυτός. Εσύ Ποντιακό αυτό και τα λοιπά, αλλά τα σπίτια σαν μεσίτης στους Τούρκους τα πουλάς. Όχι, έρχονται ρε παιδί μου να αγοράς. Δηλαδή, άμα έρχονταν και δεν έχουμε, έχουμε τίποτα άλλο. Να το πούμε, να σου πω κάτι. Δούλευα κάποτε σε μια έτσι που έκανε. Όχι για. Εσύ τι άποψη έχεις γι' αυτό. Θα πει ο Γιώργος για να μου πεις εσύ για την καμία ψήξη. Εγώ ναι. Δεν θέλω να έχω παρτίδες μαζί τους. Ναι. Και είχαμε το αφεντικό που ήταν Πόντιος. Τα έχουμε πει. Ναι. Και... Μαζαρίδης λεγόταν καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται ο πρώτος άνθρωπος. Θυμάμαι που είχα πάει να πιάσω δουλειά. Πέθανε. Όχι ζει. Εκεί και αυτός ο αδερφός του έχουν, πολύ, έχουν καλή επιχείρηση. Μπράβο. Ψήξη. Πολύ ωραία. Και τον ρωτούσα εγώ τότε. Ναι. Τον έλεγα κύριε Γιώργο, γιατί ήμουν και μικρούλης. Γιατί παίρνουμε από τη Γερμανία και δεν παίρνουμε από την Τουρκία. Ναι. Και λέει αυτή, που ήταν 100 φορές πιο φθηνά. Ναι. Και λέει αυτοί οι άνθρωποι λέει σφάξανε λίγο τους παππούδες μου. Ναι. Καλύτερα να τα πάρω από τους Γερμανούς ή από τους Ιταλούς ή οπουδήποτε παρά λέει από αυτούς. Μάλιστα. Ήταν ένας από τους ιδεολόγους. Ιδεολόγους, ναι, επιχειρηματίες. Ήταν κομμουνιστής. Ε? Ήταν κομμουνιστής. Όχι, κομμουνιστής δεν ήταν. Ήταν πατριώτης. Εσύ το ίδιο θα. Ήταν πατριώτης. Ναι, ναι. Έχετε πρόβλημα με τους Τούρκους. Τα χανουμάκια πάτε στην Ελλάδα. Με όσους μας ζητάνε κομμάτια της πατρίδας έχουμε πρόβλημα. Όποιοι είναι αυτοί. Να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή για σήμερα, μάλιστα. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Τελευταίος, πρόσεχε. Κώστα. Έλα, φίλε. Ρε Κώστα, αυτός ο φίλος μας. Ακούς. Ο Πόντιος. Ναι, ο Φωτιάδης. Ναι. Ναι. Καλά ρε, 2 μέτρα άντρας ρε. Και να μην μπορεί να βρει μια γυναίκα μόνος του ρε. Εγώ ήμουν στην ηλικία του 10 θα είχα. Εσύ 20. Είσαι κουστούμτζης από την Τούμπα και, και φίλος του Μάνταρα, ρε παλιολολή. Εσύ είσαι μες στη νύχτα, αυτός είναι καλός άνθρωπος. Κοίταξε να ρίξει και εγώ μια της νύχτας. Τώρα πω γίνει σάλασσα γιαούρτι ρε. Ναι. Δεν μπορεί να βρει γυναίκα μόνος. Ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι τουμπιώτης, παοξής, παλιός. Ναι. Ρε Κώστα. Έλα. Ήθελα να πω τον κύριο Μαλάτο. Ναι, εδώ είναι. Ακούστε. Το ναι. Γιάννη δεν το λένε. Γιάννη, ναι, Γιάννη, Γιάννη. Ναι. Εγώ το Γιάννη θα τον πω έτσι με το μικρό το όνομα. Έτσι, έτσι. Μέσα στον Ολυμπιακό κάτι συμβαίνει. Εγώ είμαι παοξής. Επίσης και μέσα στον ΠΑΟΚ. Κάτι συμβαίνει παράξενο. Να μην μπορεί να κερδίσει αυτές τις δυο ομάδες τον Ατρόμητο μες στην έδρα του. Και
τον Αστέρα Τρίπολης και να παίξει τη Γιουβέντος τόσο ωραία. Κάτι συμβαίνει. Μου φαίνεται ο χοντρός δεν θέλει να το πάρει το πρωτάθλημα. Τι να σου πω, φίλε μου. Έτσι νομίζω. Εγώ είμαι όπως και εσύ ένας απλός οπαδός. Ναι. Εκείνος είναι ιδιοκτήτης, έχει το πορτοφόλι. Ναι. Λέει ο Γιώργος, τον βλέπω δίκιο, κάνει πίσω, ναι. Δίκιο τον βλέπω να έχει, γιατί και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να παίξει αλλά... ένα λιοντάρι μέσα στην Ιταλία και να μην μπορεί να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης δύο παιχνίδια. Δεν έχουμε αποδείξεις. Κύριε Γιώργο, μου φαίνεται ο δικός σας θέλει να την κάνει και να φύγει. Μπορεί. Μα κύριε δεν Γιώργο, έχει κανένα λόγο, ένα λεπτό Γιώργο. Ερώτηση. Δεν ναι, έχει ναι. λόγο γιατί την ομάδα την αγγλική την αγόρασε ήδη. Δεν έχει κάποιο ηλικία, πρόβλημα. Δηλαδή... Αυτό λέω και εγώ. Άποψης. Κάτι παράξενο γίνεται μες στον Ολυμπιακό. Να δεν κάνω υπάρχει μια ερώτηση. Κάτι Γιώργο. Θα δούμε. Δεν είναι μέσα στις ελληνικές ομάδες έρνεται ο Ολυμπιακός και έξω στη Γιουβέντος απόδειξε ότι έχει ομάδα. Καλή. Περίεργο πράγμα. Ένα ημίχρονο πάλευε σαν λιοντάρι. Όπως το λες, συνέχεις δίκιο. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα είναι διαφορετικά από τα ελληνικά. Άλλο κίνητρο έχουν οι επέτες. Φίλε Γιάννη, μην νομίζεις. Δεν συγκρίνεται τα ελληνικά με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μαζί σου, μαζί σου. Σαν και εμένα παοξής δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που λέει. Μπράβο, ακριβώς. Επειδή είστε σε μια ηλικία, γιατί λέτε ότι στον ΠΑΟΚ συμβαίνει. Ναι. Γιατί λέτε ότι στον ΠΑΟΚ συμβαίνει κάτι παράξενο? Εγώ από 10 χρονών που βλέπω τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μια ζωή αυτά κάνει. Παράξενο θα ήταν ο ΠΑΟΚ να ήταν πρώτος και να μην καταλάβαινε τίποτα. Κοίταξε Γιώργο, από τη στιγμή που ο Ίβιτς δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ και προτιμάει να είναι άνεργος, αυτό είναι μεγάλη βρώμα. Και λέει, μάλλον έχω ακούσει ότι θέλουν να φύγουν 2-3 από μέσα για να γυρίσει. Συμφωνώ. Περίεργα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρετε και το κακό ότι αυτό στον ΠΑΟΚ είναι συνήθιο. Αυτό συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο φέτος. Και κάτι πέρσι... άλλο, παιδιά, εδώ μιλάτε για προξενιά κτλ. Και, και δεν λέτε το κυριότερο για αυτό το παλικάρι, το παιδί θαύμα, τον Πετρούνια, ρε. Αυτό το παιδί το λάστιχο. Είπα. Είπα εγώ, του δώσαμε συγχαρητήρια. Ναι. Το είπα. Κάνει κανένα τόπικο τρόπο μόνο και τον βρίζει όλη η χώρα. Κοίτα, κοίταξε, του δώσαμε συγχαρητήρια, αλλά πρώτον το κράτος δεν του δίνει λεφτά και δεύτερον εμάς δεν μας δίνει ακροαματικότητα. Οπότε... Και είναι... πέστε το, κοίτα, ξέρεις τι να το δώσω μια συμβουλή αυτό το φιωτιάδι, γιατί ξέρει ο τέτοιος πόσα στρώματα ζυμωμένος είμαι, όταν ξέρει ο Κώστας. Θέλει λίγο θράσος η γυναίκα. Να το πεις και να βρει μια γυναίκα μόνος του. Θέλει λιγάκι θράσος. Οι γυναίκες μην τις κοιτάζει για ότι είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι οι γυναίκες. Τίποτα απολύτως. Ξέρεις τι όργια. Θέλει θράσος και να πιάσει την καλύτερη γυναίκα να βρει. Ξέρεις τι όργια έχει κάνει αυτός. Τον άνθρωπος και θέλει 40 και γυναίκα. Αντί μια 35 να πάρει, 30 εκτάρα εκεί μέσα. Συμφωνώ μαζί σου. Εσείς οι δυο κάνετε παρέα. Δεν είναι. Λοιπόν. Ρε, εγώ είμαι κατά νιάτα του ρε, τον Κώστα ρωτάει. Εσύ έχεις τα νιάτα σου, τι έκανες, εγώ τώρα τι έκανα τώρα, έτσι ήταν. Έτσι ήταν, εντάξει. Τι έκανα τώρα, να το αλλάξουμε. Να σου πω κάτι, εγώ τα είχα στην περιοχή μου, λέγανε για αυτήν εδώ, θέλω να σου πω τώρα, και λέγανε αυτός με αυτήν, δεν το πιστεύουμε. Κι όμως. Έχει κάνει και τέτοια. Κατάλαβες, επειδή είσαι παοξής και έχω και ένα παοξή από το μεσημέρι, και ακούω τώρα αυτό που είναι, μιλάμε είναι... Πολύ φαν του Ραπτόπουλου. Ναι. Μέχρι και στο στρατόπεδο μέσα κόντυψε να φάει φυλακές. Θέλω να σου πω, τέτοιους που άκουσες τώρα, τώρα σε αυτή την εποχή οι γυναίκες ορμάνε στους άντρες. Κοίταξε να δεις, εγώ κοίταξε να σου πω κάτι που άκουσες. Ναι. Εγώ πήγα και έκανα την πλάκα μου στην Αθήνα. Εγνώρισα 4 άτομα που κάνουν αυτή τη δουλειά με μεσαιδικά και με αυτά εδώ. Και θα βρω και εκεί. Καταλάβες. Τώρα εδώ ήρθα για τον Ραπτόπουλο, με κάλεσε. Είναι φίλος. Καταλαβες. Είναι φίλος. Είναι φίλος. Ήρθαν εδώ, με κάλεσαν τα παιδιά. Είναι φίλος. Καταλαβες. Είναι φίλος. Αυτό. Πάει. Αυτό. Αλλά βλέπεις ότι οι γυναίκες να πούμε παρακαλάνε, λέει ο Γιώργος σήμερα. Αυτό λέει ο Γιώργος. Και αυτές που πήρανε. Έτσι λέει ο Γιώργος. Και αυτές που πήραν τώρα, όπως πήρε αυτή η κυρία. Είναι μια 22 χρονών, 23. 22 χρονών, τι να πούμε τώρα. Να πω τώρα δεν κάνει. Είναι ζωντανά. Τι ζωντανά. Είναι ζωντανά η κοπή και δεν θέλω να πω. Δεν κάνει. Το κορίτσι. Δεν κάνει. Πώς σα το πω, ρε Κωστή. Το κορίτσι είναι δηλαδή άπλατο. Δηλαδή είναι ξεσημένη. Τι. Δεν κάνει, ας πούμε. Θα σε ανανεώσει τα κύτταρα, αυτό είπε. Ποιο κύτταρα θα με ανανεώσει. Πήγα ακόμα ένα 19χρονο
Και φίλε, από τότε μιλάμε στην πουλιά, δηλαδή. 0,6 ώρα. Έφευγα 2 η ώρα από εδώ γιατί έλεγα ότι δεν πάω να δουλέψω. Τώρα πάει 2,5 και ώρα που πειράζει. 19χρονο Γιώργο. Είδε τι χτυπάει ο Γιώργο. Αρνή του Γάλακτο. Αρνή του Γάλακτο. Έτσι. Θα τα πούμε στη Μαρμίτα, Γιώργο. Φιλιά. Και στο πρώτο. Δεν έχει σημασία να σχολείω για να μην νομίζει ο κόσμο. Δεν λέω ότι έχει καμιά κομμενάρα. Όχι. Αλλά είναι και μόνο το ότι είναι 19 χρονών. Μύριζε. Ρε Γιώργο, πήρε η άλλη 120 κιλά και με λέει ρε Γιώργο. 19 χρονών, 150 κιλά να πούμε. Κάτσε, η άλλη πήρε από πού πήρε από την κομμουνίστρια. Λοιπόν, τα τηλέφωνα βαράνε, αλλά δυστυχώς πάμε για ύπνο. Πάμε για Νάνη. Γιατί έχουμε και δύσκολη εβδομάδα. Έτσι. Έχουμε την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο καταρχή, θέματα. Το μαγαζί το ανοίξαμε. Ναι, το μαγαζί το ανοίξαμε Ανατολική Στράκης 10 από το πρωί 9-9.30 ώρα. Μπορείτε να πίνετε τον καφέ σας. Έχει τάβλη χαρτί, έχει ούζο, έχει καλό ποτό, καλό καφέ. Μάτς έχει γουστάρις, έχει απλά πεζοδρόμιο. Και πότε είναι? Πάω Κλαμία. Θα είμαστε με τον Άκη να το πούμε και στον κόσμο. Τον Άκη, το φίλο μου, τον Παναθηναϊκό. Του Καβαλιώτη. Θα είμαστε, ναι, γιατί θα είμαστε και στη Μαρμίτα και την Κυριακή. Ωραίος ο Καβαλιώτης. Ωραία είναι η Καβάλα. Ωραία είναι η Καβάλα. Και στο Φαρσάλινο όλα θα τα κάνουμε σιγά σιγά, παιδιά. Φιλιά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Είμαι Ανατολική Στράκη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα.
Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα. Έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα.